Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση πιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Και θέλω και γυναίκα. Όχι
κυπέλου κι η γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομήρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ήχων. Τον Θανάση Καραμπάκα στο production. Τη Λίλα Γκουλιώνη, την Παναγώτη Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Βλαμένο και το Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Πλήρωσες 1,50. Πλήρωσε 1,50. Οπότε θα κάνω το πρώτο λάθος ο κόκκινος. Στο πρώτο λεπτό, το δεύτερο, το τρίτο. Μετά είναι το 8ο λεπτό, το κάνω εγώ το λάθος. Αλλά πρέπει 1,40 είσαι εσύ. Εγώ μιλάω πρώτος. Και γι' αυτό σε δίνει 1,40. Τι. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσύ τηλεφωνείς εκεί έχοντα μπροστά σου την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου, σου δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορεί να βρεις το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι η παρέα μας είναι τα μπαμπάτσικα, εκεί όπου πραγματικά τρως και σκάς με 5 ευρώ 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς τώρα στην Αγίων Πάντων 28 με τηλέφωνο το 2310-510-045, εκεί όπου υπάρχουν όλα τα σάντουιτς σε μπαμπάτσικη έκδοση από το πιο απλό χάμπουργκερ που μπορείτε να φανταστείτε μέχρι οτιδήποτε άλλο και με μοναδικές υπερπροσφορές καθημερινά. Έχουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Σιγά το μάτς. Γράφετε α-2, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54-344. Δύο από εσάς στο τέλος θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Μεγάλος μας χορηγός η Εσκιάδης Βαλοδήμος, καθώς σήμερα τυπικά είναι η Black Friday. Εκεί σας δίνουμε χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Να καταλαβαίνετε τι λέμε και τι είναι αυτό. Μόνο στην Εσκιάδης Βαλοδήμος, ξεκίνησε από την Δευτέρα, τελειώνει αύριο. Υπάρχουν ακόμα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας. Δηλαδή να πάρετε καλύτερη τιμή από την καλύτερη που θα σας δώσετε οπουδήποτε αλλού. Τι άλλο να πω. Πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596. Τέλος μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η μάχη της Γαλοπούλας. Μάχη Γαλοπούλας Season 5. Συντονίζω καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και μόλις ανήκω το χρόνο να ακούσεις το εφέ της Γαλοπούλας, κάλεσε στο 2310 και τα 390 και κέρδισε εσύ τη μάχη της Γαλοπούλας με μια απλή συμμετοχή, καθώς έχεις 5 λεπτά διάρκεια από την ώρα που θα ακούσεις το ηχητικό για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τους Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο. Οι Γαλοπούλες είναι προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φιλιππόλος 81, Αμπελόκηποι και πολύ Καστροκλικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Τι γίνεται Κωνσταντίνε? Ησυχία. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάνω μια ερώτηση. Βλέπεις ένα ζευγάρι. Ανδρών γυναικών, άντρας με γυναίκα, γυναίκα με άντρας, ό,τι γυναίκα με γυναίκα. Ό,τι να είναι. Αυτό που θεωρούμε λογικό, το άντρα με γυναίκα. Ανάλογα σε ποιο μέρος είσαι. Αυτό που θεωρούμε... Σε βουνό, άμα είσαι, μπορεί να είναι άντρα με άντρα. Αυτό σε παραλία, γυναίκα με γυναίκα. Αυτό που θεωρούμε λογικό. Άμα πας στη Σαμοθράκη, μπορεί να δεις τράγο. με φίδι να κάνουν έρωτα. Στη Θάσσα, άμα πας, μπορεί να δεις. Κάνα κουνέλι με κάνα σκύλο να κάνουν έρωτα. Τι
Τι ακριβώς θες να δεις. Περιμένεις να δεις. Εντάξει. Άντρα με γυναίκα. Α, αυτό. Πες, να είσαι συγκεκριμένος γιατί. Μέσα να είναι να φοβάμαι. Ναι, μπράβο. Είναι, εγώ πάει, η φαντασία μου εμένα οργιάζει, κατάλαβες. Πάμε. Να ήταν μόνο η φαντασία σου. Ναι. Λοιπόν. Και η γυναίκα. Ένα βράδυ λείπει από το σπίτι. Δύο βράδια λείπει από το σπίτι. Ναι. Τρία βράδια λείπει από το σπίτι. Μια εβδομάδα λείπει από το σπίτι. Ναι. Τι θα σκεφτεί ο γείτονας. Ανάλογα πόσα χρόνια είσαι με τη γυναίκα. Αν είσαι δύο χρόνια θα σε τρώνε τα φίδια. Αλήθεια. Αν είσαι 15 χρόνια θα λες καλά είναι το που γείτονα είναι. Το ξέρεις, είναι συμμαθητή σου, πάλι, το ξέρεις χρόνια. Εσύ και... με ρωτάς και σε απαντάω. Και λείπει... Στη ζωή υπάρχει το ανάλογα. Τώρα να ακούει κανένας 60 χρονών, 55 και την έχει φορτωθεί 30 χρόνια. Σε θα πει. Μπορεί να μην γυρίσει το σπίτι. Στα τρία χρόνια, ρε παιδί μου, στα δύο χρόνια. Στα δύο χρόνια θα σε πιάσουν τα φίδια, θα σε ζώσουν. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι πηγαίνει η αγρυπνία ή ότι κάτι συμβαίνει. Ανάλογα τι γυναίκα είσαι. Άμα καμιά ωραία. Θεούσα. Πολύ ωραία. Άμα καμιά θεούσα με αυτές που έκανες παρέα ή που είχε τις στέρνες, θα πούμε το ύφασμα καθόταν και η μασχάλη ήταν. Ενώ οι κομμουνίστρες που έκανες εσύ. Φράσεις τις κομμουνίστρες που έκανα. Εγώ ανάλογα τι γυναίκα είναι. Άμα η γυναίκα, ξέρω εγώ, είναι υγρή όλη μέρα, ξέρω εγώ, θα πεις ότι πήγε με άλλον. Άμα είναι στεγνή όλη μέρα, θα πεις ότι πήγε στην αγρυπνία. Ανάλογα! Τι σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι ότι ανάλογα. Πάει. Ανάλογα! Σκέφτεσαι ότι πάει με κάποιον άλλον. Άντε πάλι. Ρε, βάλε στη ζωή στο ανάλογα, προχωρήσα από το κεφάλι. Δεν υπάρχει το ανάλογο. Θέλω να είσαι σαφής. Τι να είσαι σαφής. Λοιπόν. Τώρα είδα στο ταχυδρομείο μια κυρία. Χάνεις. Ακούω. Δευτερόλεπτα. Άγια σου Κωστή, τι κάνεις με τη μαμά σου. Πού ήσασταν, σε κάνα μνημόσυνο, τι λέω. Πού ήσασταν, λέει, πού τα κατάλαβες. Έχει για να έχετε γκόμενο στα 75, λέω, γκόμενο δεν έχετε. Χείρες, είστε να μένετε χείρες στα 50, να έχετε κανένα γκόμενο. Τώρα είστε για απόσυρση. Πώς μιλάς, λέει έτσι. Πώς θες, μωρή χοντρή, να σε μιλήσω, λέω. Δύο μέτρα που βάλει, τον ξάβρωσε στον άλλον. Πήρε την άλλη και πήγατε στα μνήματα να κάνετε. Πάπαϊ, ανάλογα είναι. Αν δεις καμιά 30, 35, 40, κατάλαβες. Ανάλογα κόκκινα. Α, δεις τη γυναίκα. Ποια γυναίκα. Έχει γυναίκες και γυναίκες. Έχει άντρες, έχει άντρες. Έχει ομάδες, έχει ομάδες. Έχει κάτι ζώα, έχει προέδρος, έχει προέδρος. Τι. Και έχει κάτι ζώα σαν και σένα. Ναι, μπράβο, ναι. Ρωτάω τώρα. Ρώτα πάλι. Χάνει ο Ηρακλής ένα έξι από τον Ατρόμητο. Χάνει ένα έξι από τον Ατρόμητο. Και χάνει 3-4 με ανατροπή, ναι, από τον Απόλλων Λάρισας. Πάρα πολύ καλά. Όσο και να θέλω να τον παρουσιάσω Άγιο εγώ, ναι, όσο καλόπιστος και να είμαι, ναι, 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 δικαιούται ο απλός κόσμος να πηγαίνει το μυαλό του σε διάφορα περίεργα και τι πράγματα. Τι τον νοιάζει τον κόσμο. Ρωτάω. Δικαιούται, ναι. Τι τον νοιάζει τον κόσμο. Ξεκινάω από εκεί για κάποια απορία. Ομάδα που θα έχει. Με συγχωρείς. Τον κόσμο που θα έχει μια ομάδα και είναι η λαϊκή βάση. Δηλαδή πληρώνει εισιτήρια, διαρκείας, μπουτίκ, τρόφιμα κτλ. Έχει δικαίωμα. Ένας λαός που πηδάει τα κάγκελα και παίρνει τζάμπα στο γήπεδο δεν έχει δικαίωμα. Στο απαντώ πάλι. Ανάλογα πάλι. Επειδή... Θα σε βάλω το ανάλογα και αυτά σήμερα. Επειδή, ναι, δεν έχω αφήσει τίποτα σχολεία σου για σχολιάσω κανένα πρόεδρο, για καμία ομάδα. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, θα πω ότι μετά και το χθεσινό. Μάλιστα. Βάλατε φυτίλια, βάλατε, ναι, φίδια. Φίδια. Στην ψυχή του κάθε. Άλογα βήματα, χέρια, μαχαίρια, φίδια. Να σκέφτεται ότι συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Τι λέει, ρε φίλε, λοιπόν, τώρα με το παράδειγμα. Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα. Ποιο φέρατε στον Ηρακλή, από τον Ρωματικό Αστέρα, φέρατε τον Ηρακλή. Τιμιότατο άνθρωπο. Μαζί με τον κύριο Μυροφορίδη, αμέμ του ηθικής, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας πουθενά για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο άλλος είναι ούτως ή άλλως χαϊβάνι, αυτός ο Τόμ Πάπας, από τη Μάπα. Όπως θα ακούσατε από τον στοιχηματικό αναλυτή, ο οποίος βγήκε στον κύριο Μπούζο. Τι βγήκε, στοιχηματικό. Δεν παιχτήκανε χρήματα. Να, το είδες λοιπόν, καλά. Στην άνθρωπη. Οπότε λοιπόν τι. Λοιπόν, και στο άλλο δεν είχαν παιχτεί χρήματα. Οπότε τι. Αλλά δεν μπορείς. Ναι, τι. Βγήκε ο αναλυτής. Δεν μπορείς να. Αθώωσε τον Ηρακλή ο αναλυτής. Αθωώνεται στη συνείδηση του απλού κόσμου. Στη συνείδηση. Ο οποίος λέει τη γυναίκα που λείπει κάπου κάθε βράδυ ότι ξένο από αυτόν. Ναι. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά θα βγει μια ρετσινιά στον Ηρακλή. Είτε γιατί είστε ανίκανοι. Έλα, έλα. Είτε γιατί είστε και εγώ δεν ξέρω τι. Θες απάντηση. Όχι, δεν θέλω απάντηση. Δεν θες απάντηση. Λοιπόν. Ναι. Χθες έκανα μια ανάρτηση και την εννοούσα και την εννοώ και τώρα. Ναι. Κλάψαμε με την ανάρτηση. Είστε υποχρεωμένοι, είστε υποχρεωμένοι να παραιτηθείτε όλοι. Τι λένε εγώ. Όλοι. Ποιο, ο παδάρχης. Να παραιτηθείτε όλοι. Από τον μεγαλομέτωχο Τόμ Παπαδόπουλο. Ναι. Ναι. Και μετά τι. Μέχρι τον τελευταίο. Και τι θα γίνει μετά. Άκου φίλε. Ναι, για πες. Από το να μου βγει εμένα η ρετσινιά, ναι, και να μείνει στην ιστορία ότι υπήρχε μια ομάδα και να φύγουν 1000. Εγώ λέω ότι και δεν στέκομαι σε πρόσωπο. Θα πεις ότι θέλεις. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι πουλήσατε το κύπελο στο 87. Τι ρετσινιά σας. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Πουλήσατε τελικό κύπελο εσείς. Εγώ είπα. Έτσι είπατε. Ότι ο συγχωρεμένος Θοδωρίδης. Ο συγχωρεμένος Θοδωρίδης είπατε πούλησε το τελικό. Δεν και σε πήρεξε το 3-4 και το 1-6 ρε βλάκα. Το 2-3 με το Διαγόρα Ρόδο που έβαζε ο Κωστίκο στα γκολ. Άνοιγε άμυνά σου. Δεν σε πείραξε. Σε πείραξε το 3-4. Μπούφο. Από πού θα πάρουν λεφτά αυτοί, ρε. Λοιπόν, άκουδα για να μαθαίνεις εσείς που κατηγορείτε τον κύριο Θοδωρίδη και τον κύριο Μυροφορίδη, ρε καθήκε. Θα σε πω εγώ τον άξονα του Ηρακλέους
Τι ηλικία έχει. Και α σου λέω εγώ ονόματα και μου λες ηλικία. Αδιάφορο μου είναι. Κούσας, Στάμου, Μενδρίνος, Καλτσάς, 85. Κλέιτον και Περόνε. Αυτή καίει 1, 2, 3, 4. Είναι 150 ετών. Είναι 150 ετών. Ναι. Πιο μεγάλη από την Ακρόπολη του Γλάιν αυτή, ρε. Πλάκα μας κάνεις. Αφού ξέρεις άμα πάει στο 65ο λεπτό, διακουραστούνε. Το είπε και ο προπονητής σου. Έχει δίκιο. Και τι έκανε γι' αυτό. Τι να κάνει ο προπονητής αυτό. Εσύ... Άντε, εγώ σου λέω τον Ελευθερόπουλο. Εσύ, Ελευθερόπουλε. Ο Πανάτα. Νάτα, νάτα. Κερδίζεις 3-1. Ναι. Εγώ δεν έχω απαιτήσει από σένα. Ναι. Γιατί τώρα ήρθε στην ομάδα, είναι ξεκίνημα. Τι δεν έκανε αυτό, για πες μας να μάθουμε. Κερδίζει 3-1. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει καλή επίθεση, σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Δεν έχει ήττα, ναι. Και έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Τι κάνεις λοιπόν. Βάζεις τρίτο στόπερ, κοιτάς να θωρακίσεις την άμυνά σου. Έμαθε το τρίτο και να τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, μιλάω σοβαρά. Ναι. Κάνε πλάκα όσο θέλεις μετά. Ναι. Λοιπόν, πλάκα κάνω, τι δεν το κάνεις αυτό. Ναι. Ανταυτού βλέπεις κάποια λάθη τα οποία μοιάζουν πεδαριώδη. Εντάξει. Δεν μπορεί τώρα στόπερ να μου κάνει κάθε την παλιά σε χώρο που κινείται κόσμο γιατί. Κόμπο. Ποιο έκανε την παλιά. Παίχτε, όνομα έχει. Ποιος έχει. Όχι. Ποιος εγώ άκου να δεις. Ποιο παίχτη το κάνει. Εγώ είπα ότι πρέπει να παραιτηθούν όλοι. Όλοι. Λοιπόν. Δεν μπορεί τώρα όλα να κάνει κάθε την παλιά να τόσο τέταρτο τον γκολ. Θες το βίντεο και δεν ποιος την κάνει. Γιατί. Η άμυνα. Σου λένε πάντα οι προπονητές. Είσαι στόπερ. Δεν είσαι σίγουρος. Πέτα την έξω. Η corner, η play out. Κάθε την παλιά σε χώρο που υπάρχει τέτοια κίνηση και μπορεί να την κλέψουν και να βγουν όπως βγήκαν. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Καλά, για μένα. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Τα βλέπεις ύποπτα εσύ ότι το στήσατε. Δεν τα βλέπω ύποπτα. Εσύ πάρε το μέρος των. Δεν κατάλαβες. Δεν λέω ότι είναι ύποπτα. Δίνει το. Ούτε λέω ότι έγινε κάτι με αυτό. Το λες. Δίνει το δικαίωμα όμως. Δίνει το δικαίωμα σε όλους τους κακεντρεχείς και κακοπροαίρετους. Και σε ό,τι σε πειράζει. Και όλες τις ομάδες έχουν πει. Εγώ τι είσαι εσύ. Αγαπάω μια ομάδα. Πρέπει τι αγαπάς μια ομάδα. Οι ίδιοι είπατε πουλήσαμε τελικό κυπέλου. Εγώ δεν είπα έτσι είπατε. Η ομάδα που λέει ότι πούλησε τελικό κυπέλου. Δεν είπα ποτέ. Όταν πούλησε, θέλετε να φάτε το Θεοδωρίδη, αυτά του λέγατε. Αλλάξατε γνώμη τώρα. Δεν είπα ότι πούλησε τελικό. Θα το πουλήσατε τον τελικό. Τι έγινε τώρα. Δεν πούλησε. Δεν πούλησε. Απλά δεν το έδωσε. Δεν απέλησε τον προπονητή. Δεν απέλησε. Αυτό έκανε. Δεν απέλησε τον προπονητή. Αυτή ήταν η ευθύνη του. Εσύ λέει ότι πούλησε. Άλλο λέω να. Τα δικά μου και άλλα τα δικά μου. Βούηξε ο τόπος τον ανθρωπάκο, τον φάγατε, τον πεθάνατε. Εντάξει, βούηξε ο τόπος. Τον και... Πέτρο τον Θεοδωρίδη, κατάρα του να πούμε πέφτει πάνω σας. Λοιπόν. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε, εγώ σας το είπα. Λοιπόν. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Επειδή τώρα, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα την οποία έχει κυνηγηθεί. Επειδή ο Ηρακλής. Παίρνω έξω. Παίρνω το με το μισάωρο. Παίρνω έξω. Τι να περάσω έξω. Τι να περάσω έξω, να περάσω έξω. Μέρη με ταξάεση. Σταμάτα. Φτάνει. Σε ρώτησα κάτι πριν την εκπομπή. Κατσιαμπή, το μίλησε, τι σε είπε. Θε να κάνει εκπομπή. Βγάλει τον Κατσιαμπή να μιλήσει. Γιατί να το βγάλει. Βγάλει τον Αδάμου να μιλήσει. Γιατί να του βγάλει. Είναι ωραίο ο Αδάμου. Γιατί να του βγάλει. Τον άλλο τον. Γιατί να. Βλέπει. Τον Τζάρι να πούμε. Βγάλει τον Λάκη Παπαδάκη. Γιατί να του βγάλει. Βγάλετε, κάνει εκπομπή για τον Ηρακλή. Γιατί να του βγάλει. Γιατί να του βγάλει. Τον Μυροβολίδη. Βγάλει τον Θεοδωρίδη. Βγάλε, βγάλε. Δεν χρειάζεται να βγάλω κανένα. Εγώ λέω ότι όταν μου δίνεται δικαιώματα, να λέει ο κάθε απίθανος. Δεν έχουν δυνάμεις οι άνθρωποι. Κλατάρανε. Ωραία. Κλατάρανε. Τότε θα έπρεπε να, δηλαδή, να κρεμάσετε παραδειγματικά τον Παύλο Μυροφορίδη. Κοίτα, μην τον έχει συνάδελφο. Αυτό δεν ισχύει. Μη. Δεν ισχύει. Μη τον έχει συνάδελφο. Δεν ισχύει. Πρόσεχε, μην έχουμε άλλα εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν σε γλιτώνω. Λακίες λες. Θα σε κάνει καρατιά. Μη. Τι να με κάνει. Σε δώσει δυο χαστούκια. Μην τον κολλάς να πούμε το παιδί. Κοίταξε να δεις, αυτός έχει ένα κουσούρι. Ό,τι έχει να πει το λέει στα ίσια. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, το ίδιο κουσούρι έχει κι εγώ. Μπράβο, εσύ. Ναι. Τώρα ποιος θα δει, ποιον είναι άλλη ιστορία. Στο στα πέναλτι κέρδισε αυτός. Ναι. Και στο ξύλο θα σου δώσει δύο στα μάγουλα. 10 χρόνια μικρότερος είναι. Το πιο λογικό είναι να με δει. Γι' αυτό τι τον κολλάς τον άνθρωπο. Τον κολλά. Τον κολλά. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τι είναι αυτή που έφερε, Δεσί Παύλο. Το Κατσαμπί, δεν τον κολλά. Δεν τα ψάρει ο Κατσαμπί, ε. Δεν τον κολλά το Κατσαμπί. Ποιο ο ρόλο του Κατσαμπί, γιατί λέει βλακία. Έχει ρόλο. Ποιο ρόλο του. Τι ρόλο έχει. Όχι, πες μου, ποιος, και ποια η αυτήν. Εγώ ξέρω ότι ο Κατσαμπής πέρσι και όλοι είχαν την ομάδα καταφέραν και ανεβήκανε τρένο. Ναι. Εκεί που τους αφισβητούσε. Φράστα πέρσι, φέτος τι. Και φέτος βλέπω ότι ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη γιατί το είπε και ο ίδιος. Ναι. Και προς τιμήν του. Και λέει, αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ. Εγώ θα κάνω ξεκαρτάρισμα, εγώ θα κάνω οτιδήποτε. Ναι. Δεν έχει ευθύνη ο Κατσαμπής δηλαδή γι' αυτό. Μόνο ο Μυροφορίδης. Αφού λέει ότι εγώ αποφασίζω, εγώ διατάζω, εγώ αποφασίζω. Ποιος, ο Μυροφορίδης. Ναι. Αυτός έχει την ευθύνη. Πάει τελείως. Αυτό το πώς θα ρίξω ευθύνη στον Τουτζιάρη. Ο Τουτζιάρης τι δουλειά κάνουν εκεί. Ο Τουτζιάρης είναι στη διοίκηση. Τι κάνει δηλαδή. Πίνει καφέ και με τον Σανιδάκη. Ρώτα ρε φίλε. Αυτό δεν είναι απάντηση. Ρώτα ρε φίλε. Σε ρωτάω. Ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Λάκη του Παπαγιάννου. Ποιος είναι ο θεσμικός. Έφορος.
Ο Γολάκης ο Παπαϊάνου είναι υπεύθυνο ακαδημιών. Ακαδημιών. Ναι. Τι ακαδημίες, εδώ σας παλάτησε ο Κοφίδης, ο κομμουνιστής και πήγε στον Άρη. Τι ακαδημίες. Έχει ακαδημίες. Τι ακαδημίες. Καλά έκανε. Τι βγάζετε καινούριου κομμουνιστέ εκεί. Καλά. Τι ακαδημίες έχετε. Δικαίωμά του. Τι ακαδημίες έχετε. Δικαίωμά του να πάει που θέλει. Εσύ τι πιστεύει του Ηρακλή, δηλαδή δεν έχει κόσμο, δεν έχει παιδάκια να πάνε να. Τι έχει παιδάκια. Δεν έχει. Ξέρω, πού να ξέρω. Με νοιάζει με. Τι λες, πιστεύεις δεν έχει. Όχι, λέω δεν έχει. Εγώ λέω τι έχει. Μπράβο, γρήγορα. Βγάλτε τα. Ότι αντί και... να πάρετε τον Περόνε. Όσο λοιπόν, και να θέλετε. Τον Κλέιτον. Βάλτε και τρία παιδάκια, τέσσερα και να τρέχουν. Όσο και να θέλετε. Να μην τρώτε τέσσερα τόσο και να θέλετε. Άμα έχετε παιδάκια. Άρα ποιο φταίει. Πάντως όχι εγώ πάντως μια φορά. Ο Ελευθερόπουλος φταίει. Γιατί φταίει ο Ελευθερόπουλος. Αυτό στο γύμνα στο Ηράκλειο. Αυτό έβαινε του παίκτε τελευταία στιγμή. Ο Ελευθερόπουλος φταίει που είναι προπονητή. Έπρεπε να είναι μοντέλο. Έπρεπε να είναι ηθοποιός. Σας τα είπαμε αυτά. Και για τον Μυροφορίδη σας τα είπαμε ότι θα παραιτηθεί. Σας τα είπαμε ένα μήνα πριν. Εσύ Βόδη, πλάκα έκανες. Πάρεις διάλειμμα τώρα και πιάσε ένα ωραίο θέμα. Πιάσε ένα ωραίο θέμα τώρα που τους έκραξε ο Πρέλεπης τους Παοξίδες. Δεν πήρατε χαμπάρι. Μούχτι το κάνατε. Τα άκουσα μια χαρά. Τα άκουσες. Να το κάνουμε θέμα εκπομπής. Ο Πρέλεπης έχει τον καημό του. Ο Πρέλεπης είπε στους Παοξίδες ότι γίνανε από τον μπάσκετ τη δεκαετία του 90 και γελάνε οι Αριανοί. Στο Χαριλάο έχουν τρώει κοτόπουλα με ανθότυρα από πάνω. Ξέρεις τι είπε. Τη δεκαετία του 90 γίνανε οι Παοξίδες, λέει, από τον μπάσκετ. Έτσι είναι. Θα γνωρίσουμε γραμμές. Όσο και αν προσπαθείς κόκκινη, όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται μέσα στο μαδούλο σου, άστο παπά. Την πάσα του στόπερ την είδε κόκκινη. Το δίθεν λάθος ελεύθερο στο τρίτο γκολ του Ηρακλή. Δεν την είδε. Ο αναλυτής του κύματος είπε ότι δεν παίχτηκε η ανατροπή. Τα 7 συν γκολ παίχτηκαν. Τι χρήματα παίχτηκαν. Είπε ότι δεν παίχτηκε κανένα ποσό το οποίο να κάνει τη Sport Radar. Ήτανε αστεία τα νούμερα. Μηδενικά. Τότε είναι αθώοι άνθρωποι. Εντάξει, τι τριψήφια νούμερα παίχτηκαν. Δηλαδή, τι θέλει, δηλαδή, να πω ότι παίχτηκαν 100.000 που δεν μπορούν να παίχτουνε. Τριψήφια νούμερα. Τριψήφια. Δηλαδή. 300 ευρώ, 200 ευρώ. Ψηλό πράγμα. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι τόσο ηλίθιοι οι άλλοι να στήσουν ένα παιχνίδι για 300 ευρώ. Ναι. Τόσο φιλικατζίδες είναι. Σωστά, σωστά. Είναι ανίκανοι. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Απροπόνητη, αγύμναστη γέρη, αυτό είναι το λόγο. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Αυτό είναι. Θέλω να το τεκμηριώσω μετά. Ναι. Υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με την Εσκιά της Βαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών που σας παρέχει εγγύηση κατώτατης τιμής από την καλύτερη τιμή την οποία θα βρείτε στην αγορά. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596 είτε για Σκόντα, είτε για Kia, είτε για Hyundai προκειμένου να κάνετε το αυτοκίνητο νέου σας δικό σας στην Black Friday στην καλύτερη τιμή. Που έχω υπάρχει ένα μήνυμα ενός φίλου από οπουδήποτε άλλο, θα διαβάσει μετά. Του τη Ξάνθης που λέει: δώστε εισιτήρια για τον τέρμπι παραμονή στη Β' Εθνική, ΑΕΠ Ηρακλής με τη Σπάρτη. Να το διαβάσει μετά. Η αραβωνιαστιά σου είναι ναι. Που έστειλε το μήνυμα. Ναι, ναι. Διάλειμμα. Δώσε εισιτήρια για τον τέρμπι. Ναι. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκαρνίτσα, τηλεφώνει 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε και Game Mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 προκειμένου να σας δώσω λύση αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Αλφα μη 2 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για δύο εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Διαβάζω δύο μηνύματα και προχωράμε. Απλά τα γράμματα Γρηγόρη. Χθες 131 απόδοση, το 3-4 η ανατροπή παίζει σε ένα κόμπο και όλοι ευτυχισμένοι. Πού θα το παίξει, φίλε μου, αν μου βρει που θα το παίξει, παραδεχτώ. Ρώτα τη Μαλαισία ρε άμπαλε τι παίχτηκε, και όχι που μου βγάλει το δίθεν αναλυτή, αλλά ό,τι να είναι, να κάνει με την κόμπλα την γριά μου το να κάνει σοπαδέ τη πλάκα. Να ζωή για πάντα πάω οξύ. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, στη Μαλαισία, αν μπορέσει να έχει πληροφόρηση. Θα σου τη δώσω κι εγώ. Α, εσύ την πληροφορία αυτή που στην Ελλάδα είναι. Η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη είναι τα δύο κράτη τα οποία δεν δίνουν καμία ενημέρωση στη Sport Radar για οτιδήποτε παίζεται. Άρα το τι μας δώσετε. Εγώ πώς να σχολιάσω. Πες, δεν το συμπληρώσεις όμως, στη Μαλαισία δεν μας είπες ότι δεν παίχτηκε. Πάμε παρακάτω. Βλέπεις ότι. Βλέπω ότι πας να το αθώσεις και να παρεκκληθείς όλοι και. Μένουν σκιές, βλέπεις ότι μένουν σκιές. Δηλαδή φαντάζεται ο άλλος ότι μπορεί να το παίξουν στη Μαλαισία. Ποιοι να το παίξουν. Με πόσα λεφτά να το παίξουν και γιατί. Να μιλάμε ουσιαστικά και με στοιχεία. Εγώ μιλάω ουσιαστικά και λέω επειδή μένουν σκιές και δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο σοβαρό και μεγάλο σωματείο να μένουν σκιές, γι' αυτό λέω. Ποιο είναι το μεγάλο σωματείο, μωρέ. Ο Ηρακλής. Φουρε εδώ είπατε πουλήσατε τελικό κυπέλλο και τώρα σε σκιά. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Αισυσυσυσυ. Ούτε ένα μήνυμα για τον ΠΑΟΚ, μπράβο. Τι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Ξάνθη. ΠΑΟΚ Ξάνθη. Ναι. Φιλικό μάτσο πάει δύο άλλο. Τι απάντησε πάω Ξάνθη. Και ο Φλίσκα τραυματίστηκε. Τι απάντησε. Τη Ξάνθη δεν πουλάει Ξάνθη.
Ξάνθη πήρε το ξενοδοχείο, λέει ο Μουζενίδης. Σιγά σιγά την πάρει την Ξάνθη ο Μουζενίδης. Παράρτημα θα την κάνει. Λεφτά πάρει πρωτάθλημα να σε διαλύσει, ρε. Και στα παίζει δικά μα. Θέλουμε ραπ το Σάββατο να δει παιχνίδι για το στίγμα, γιατί κόκκινε με σένα μόνο κουβά. Ναι, και εγώ δεν φημίζομαι. Με μένα πα κουβά. Όχι. Δεν νομίζω, φίλε, ότι πας κουβά. Εντάξει, όσο και το διπλανό μου. Όχι, δεν είμαι του στοιχήματο. Ήταν πολύ αισιόδοξο και ότι η Ηρακλής θα κερδίσει και όπως είδες, με την κατεμιά που έχει πάνω του. Ναι, παίξε το αντίθετο. Το έχω Ηρακλής. Αυτό είναι. Εντάξει, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Ότι όταν λέει κάτι, τον φοβάμαι. Μπράβο. Είδες, Γρηγόρη, έχεις αποδειχθεί στα μαθηματικά σωστός. Λοιπόν, θες να σου πούμε τίποτα άλλο. Να πεις ότι εγώ τα είπα αυτά που είπα. Καλά έκανες. Όπως είναι. Μπράβο, εντάξει, όπως, εγώ ποδοσφαιρικά θα μιλήσω, να γιατί μιλήσω. Όταν λέτε εγώ ποδοσφαιρικά δεν θα τοποθετηθώ για αυτό το παιχνίδι, εσείς είστε αυτοί που του λέτε ότι είναι στημένο. Εγώ λοιπόν, δεν είπα για στημένο. Ναι, όποιος άκουσε στο ραδιόφωνο σήμερα και είπε αυτό το παιχνίδι εγώ δεν το βάζω στα παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με αγωνιστικό κομμάτι, είστε κατάπτυστοι. Γιατί έχετε να κάνετε με ποδοσφαιριστές και στην προετοιμασία αργήσαν να πάνε. Και κακό καλοκαίρι κάνανε και γέροι άνθρωποι είναι και ανέκρηκτοι είναι και αργοί ούτως ή άλλως και νέοι που ήταν αργοί ήταν. Εφόσον είναι αυτοί. Μισό λεπτό. Γιατί ο προπονητής δεν έκανε τις ενδεδειγμένες αλλαγές. Τι να κάνει ο προπονητής. Ο προπονητής είναι για να πάει στο κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος με την Τουμασά του. Απάντηση είναι αυτή. Τι προπονητής είναι αυτός εδώ. Εδώ γινόταν της Πόπης, λιποθυμούσε ο Ηρακλής και αυτός καθόταν σταυροχέρι. Εντάξει. 47 τύπους το λεπτό. Θα λες και ήταν ο Λόρδος στα άκτορα του Μπάκιγχαμ. Α προπονητής αυτός είναι κρύο αίμα. Αυτό άμα γίνει σεισμός 8 Ρίχτερ, θα κρεμιστεί η πολυκατοικία και αυτό θα ξυρίζεται για να βγει ωραίος έξω. Μας τρελάνει, ρε. Θα ζήσει πολλά χρόνια. Θα ζήσει πολλά χρόνια. Εσύ δεν ζήσει πολλά χρόνια. Και τι αν έτσι το ζήσει όμως. Ναι. Ο προπονητής. Τώρα πήρατε χαμπάρι ότι ο προπονητής δεν κάνει. Τώρα πήρατε χαμπάρι. Χατσιπαναγόπεδα. Με τον Κουτσοπαλαγία και βγαίνανε το 8 και νομίζατε είχατε ομάδα. Βγάλε το κόμπλεξ. Να βγάλω, ρε. Λιμοτάγαρο. Δεν είδε ότι ο Περόν άνθρωπο είναι 37 χρονών. Και δεν μπορεί να περπατήσει δυο ημίχρονα. Δεν είδες ότι ο Κλέιντον είναι γέρος. Ο Κούσας ότι δεν μπορεί να στρίψει. Ο άλλος ο μαύρος του τραβάει μια τρίπλα, τον έβγαλε τον πέμπτο σπόνδυλο, ρε. Για ανάταξη θα πάει, ρε. Μα τρελάνετε, ρε. Φταίνουν τα παιδιά. Τόσο μπορούν, ρε, τα παιδιά. Πουλημένοι παίκτες, στήσαν το μάτς. Άμα το βάλω εγώ τον Περόνι στην ανηφόρα να ανέβει με ένα σακί στο νόμο, στα 100 μέτρα πάθει έβραγμα, ρε. Γέρος είναι ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο άλλος, Κλέιντον. 36 χρονών. Μάλλον εδώ με την Αλατζά το καλοκαίρι να έρθει στον Ηρακλή, θέλει και λεφτά. Ποιος είναι ο άλλος, Χασομέρης, έξω δεξιά. Μου από το όνομα και μόνο, άκου Χασομέρης, επίθετο είναι αυτό ρε, για να κάνεις καριέρα ποδοσφαιριστήρι. Χασομέρης. Καλσάς λέει εκεί χαβ, ο Μεδρινός σε 47 χρονών στα χαβ, κεντρικό χαβ, και ο Στάμου με τον Κούσα. Δηλαδή στα μνήματα τώρα από όποιον θάβουνε, να το θυμώνται. Άμα τον κουνήσει από το φέρετρο, ξέρει πώ τον περνάει τον Κούσα. Άμα στρελάνει, ρε κόκκινε να πούμε. Κουτρουμάνο δεξιά, δύο ομάδε έριξε στη Β' Εθνική. Και όταν άλλο δεν το ξέρω, Χιτζίδη, Χιτζιριτζίδη, πώ το λένε. Και ο τερματοφύλακα ο Βοσνιάδη. Πώ έπεσε ο Βοσνιάδη. Σαν το Σκρούτζ Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο που έπεφτε να πιάσει τα δολάρια να πούμε. Το τραβάει μια τρίπλα που πάζε Βοσνιάδη να πούμε. Αυτή είναι η ομάδα. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι να με πει κάτι άλλο. Άσε τώρα, τα στήσαν τα μάτια, τα κάνω. Βάλα τον Αμπάρι τερματοφύλακα. Ο Αμπάρι, άμα τον πει. Δεν είπα στήσαν τα μάτια. Φτάνει πια το τραπέζι. Εγώ δεν είπα. Φτάνει. Αυτό είναι μόνο δικό σου. Αυτή η ομάδα έχει κοιλίδα και έχει ιστορία. Εντάξει, είπα εγώ δεν έχει ιστορία. Αλλά εσεί είπατε. Γιατί δίνετε δικαίωμα. Στήσατε τελικό λε. Γιατί εγώ είπα. Όλοι οι Ηρακλειδεί. Στήσαμε τον τελικό. Εσύ τι είσαι. Με μένα μιλάει. Εκεί ήμουνα. Έτσι δεν έλεγε. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν απέλησε τον Ναρκοντίδη από τη στιγμή που διαφωνούσαν. Πώς θα τον απολύσουν πριν τον τελικό και ποιο θα φέρει. Και άμα τον έχανε μετά. Να την κατεβάσει αυτό την ομάδα. Ναι, και άμα το έχανε τι άλλο, διώξε τον προπονητή. Μα το είχα σου τότε. Άντε από εδώ πέρα, ρε. Έξυπνε, όλα εύκολα τα βλέπει. Θα διώξει τον προπονητή πριν τον τελικό, να το πούνε έδειξε τον προπονητή, έχασε στο κύπελο, να το δίνουνε παραπάνω. Άντε από εκεί εύκολα τα βλέπετε όλοι. Πάμε στο μπάσκετ. Τίποτα και. Ναι. Τρόφα, καλά. Εύκολα τα λες όλα. Εσύ τα λέτε εύκολα όλα. Έβαλε τον Περόνε με τον Κλέιντον και ήθελε εσύ ο Ηρακλής να. Θα πει ότι έχει τον. Τον Ρόβα έξω και δεν μπορεί να βάλει και τον Κλέιτον και τον Περόν, είναι μια κριτική που μπορεί να το κάνει. Δεν πετάει τρίτο στόπερ γιατί και έχει ψηλά την άμυνα, μπορεί να του το πει. Αλλά δεν είναι προπονητή, εγώ δεν έχω απαιτήσει από τον Ελευθερόπουλο. Ο Ελευθερόπουλο ήταν ένα πεδαρά, κούκλο, τερματοφυλακάρα, τέρο, τελείωσε την καριέρα. Ηθοποιό κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος με τον Βούρο, να μαλώνεται ποιο θα πηδήξει την, πώς τη λένε, την ωραιότερη κόμενα. Ποια είναι αυτή. Τι ξέρω. Να μαλώσουμε. Ξέρω εγώ ποια είναι. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Η Νατάσα Ράγιου, ποια είναι. Ξέρω εγώ, πείτε ποια είναι. Πάσε ρε κόκκινε μου τώρα με τον Ηρακλή, μα φά την ώρα, μα φά τα σωθικά εδώ πέρα.
Έχει η συνέντευξη τύπου, άλλος είπε τη μεγάλη ατάκα και λιποθύμησε ο Μπούζος εκεί. Τι είπε? Τι είπε? Ναι. Τι είπε? Ναι. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ από 35 μέχρι 45 ετών έγινε από τον μπάσκετ. Ναι. Τους έσκησε, τους έριξε κατά στο καναβάτσο. Ναι. Δηλαδή τους είπε, εσείς που είστε τώρα παοξίδες 35-45 έχω και γεμίζετε την Τούμπα. Mm. Άμα δεν ήμουν εγώ με τους συμπαίκτες μου να άρχισε να σηκώνετε τα τρόπια τότε που είχατε το βουλινό, αυτό σας είπε. Αυτό τους είπε. Ναι. Ναι. Δεν θα γινόσασταν παοξίδες, θα γινόσασταν γαύροι, αργιανοί, πανιόνιοι, Ολυμπιακοί και ξέρω εγώ αεξίδες. Ο λαός του ΠΑΟΚ από 35 μέχρι 45 χρονών έγινε από τον μπάσκετ. Συμφωνείς, κόκκινε? Όχι. 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 Γιατί όχι? Γιατί. Γιατί τους είπε ο λαός σας δεν έγινε από το λαό. Ο λαός του ΠΑΟΚ έγινε από το λαό του ΠΑΟΚ. Έρχεται ο πρέλεπης λοιπόν από τη Σερβία και σας λέει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ έγινε από το μπάσκετ. Με ρωτάς ή θες να κάνεις μονολόγο? Πώς το πες? Με ρωτάς ή θες να κάνεις μονολόγο? Σε ρωτάω. Ωραία. Λέω ότι ο Άρης, ναι, έκανε κόσμο από το μπάσκετ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κόσμο από τον μπάσκετ. Άρα διαφωνείς με τον Πάνε Πρέλεπης. Φυσικά. Γι' αυτό τον βρίζουν εδώ έξω σέρβο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Πώς έπαιρνα στο Μετρόπολης, δεν τον Κολοσσέρβο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Έτσι λέγανε εδώ έξω. Δεν λέω ονόματα. Είχανε τη χρυσή της Σοβακής στο μπάσκετ. Πώς το πες? Τη χρυσή της Σοβακής στο μπάσκετ. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι είπε αυτός. Είχαν τη χρυσή της εποχή. Ναι. Εντάξει. Την εποχή λέει που ο Βουλινός εκεί τον κυνηγούσε. Εκεί τα τότε που δεν πήγαινε κανείς στην Τούμπα. Άρα λέει. Συστήριζαν τον μπάσκετ. Αυτοί που είμαστε σταματάνε 35-40-45 χρόνια γίνανε από εμάς. Μια γενιά λέει κάναμε εμείς από τον μπάσκετ. Διαφωνείς με αυτό που λέει δηλαδή. Δεν ισχύει στον ΠΑΟΚ ό,τι για τον Άρη. Άρα λέει καλά τον βρίζουν έξω οι ΠΑΟΞΙΔΕ. Απόδειξη. Απόδειξη. Πρέλεπες. Εδώ στα γραφεία δεξιά και αριστερά το βρωμοσέρβο, κάτι τέτοια άκουγα όταν ερχόμουν κατά πάνω. Εγώ πήγα το λαό του ΠΑΟΚ, ότι κάναμε τον μπάσκετ. Εγώ δεν λέω τίποτα, εγώ δεν λέω τίποτα για τον Πάνε. Εντάξει, πάνε. Εντάξει, γιατί υπήρχε ένας τεράστιος αθλητής. Βρεπεδαράς είναι. Λοιπόν. Και καλός πρόεδρος είναι. Λοιπόν. Αλλά ψάχνει και κορόιδο, ε. Μισό. Ψάχνει και κορόιδο. Δεν ψάχνει. Τη μια τους λέει, προσέξτε κάτι, εσείς γίνατε από εμάς 35-45 ετών. Και το άλλο είπε 5 φορές, περιμένουμε να δείξουμε κάτι να μας πάρει κανένας. Ψάχνει κορόιδο δηλαδή. Αλλά κορόιδο δεν βρίσκει. Και λίγη τη σπάτουλα στο Σαββίδι, δηλαδή ήθελε να πει μεταφορικά κάποια πράγματα ο Μπάνη. Ξέρεις οι Σέρβοι. Βοήθα, ναι. Σέρβος, πώς το λένε τον άλλον, Πασοξής, κομμουνιστής, Σέρβος και Ρουμάνος, είναι επάγγελμα αυτό να το ξέρεις. Είναι επάγγελμα να έχεις υπόψη σου. Κομμουνιστής, Σέρβος, Πασοξής και Ρουμάνος, αυτά δεν είναι. Είναι και χριστιανός που αγαπάει πολύ τον αυτό και έχει αυτές τις εικόνες. Κάπηλος είναι και αυτός. Καπηλεύεται τους αγίους μας και τους. Αυτός τα έχει σπίτι του και δεν τα κάνει και τα έχει μόνο για τον εαυτό του, δεν είναι, τα καπηλεύεται. Τι αυτός ο οποίος τα χρησιμοποιεί για άλλους λόγους, τα καπηλεύεται. Δεν κατάλαβες τι είπα, τι λέει αυτός τώρα. Άκουσα τι είπες. Αυτός ο οποίος τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, καλά κάνει και τα κάνει. Δικαιώματα. Ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό τα καπηλεύεται. Ναι. Σωστό, είναι σωστό. Τα καπηλεύεται, ναι. Σωστό. Λοιπόν, αν ίσχυε αυτό που έλεγε ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Λοιπόν. Στο παλατάκι, ναι, θα βλέπεις 5.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Δεν θα βλέπεις 1.000 άτομα. Ναι. Πας στη γήπεδο τη Τούμπα, λέει. Ακούς. Ναι. Αν ίσχυε, ναι, αντίθετα θα βλέπεις τον Άρη, τελευταίο παιχνίδι που έπαιζε με τον Περισσέρι. Πού το γήπεδο Άρης? Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Οι Αριανοί από εβραϊκής καταγωγής περισσότεροι. Και μέσα στο κέντρο της πόλης. Η βλακεία σου, ναι, πάει σύννεφο. Εγώ αν ειλικρινά θα σου φέρνω. Πώς λέγονται αυτά που φοράνε. Κιλτ, αυτό που φοράνε στο κεφάλι. Πώς λέγονται αυτά που φοράνε οι Εβραίοι? Οι Εβραίοι. Πώς λέγονται αυτά που φοράνε στο κεφάλι? Θα αρκούμε να σου φέρει ένα τόνο να σου βάλει στο κεφάλι. Άμα ήμουν αρεσί, Εβραίοι οι Αριανοί, από το Ευρωπόταμο οι Παοξίδες, κομμουνιστές οι Ηρακλειδείς. Ψέματα είναι, ρε. Χρυσαυγίτες οι Ολυμπιακοί, ψέματα είναι, ρε. Θέλει, ρε, ψέματα είναι, ρε. Κομμουνιστές οι Αεξίδες, ναι, ψέματα είναι, ρε. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Ναι. Άσε με να μία δόση αλήθεια. Άσε με να λέω ψέματα. Το... Πες εσύ την αλήθεια, άσε με να λέω. Όχι, εγώ ψέματα. Άλλο να υπάρχει δόση αλήθεια. Θες παλατάκι γεμάτο. Γκρέμισε τις φυλακές εκεί στα Διαβατά. Φέρτες εδώ στο κέντρο, στην πόλη μέσα, ή στο Φίνικα, και τράβα να πούμε το γήπεδο εκεί πέρα στο Δενδροπόταμο. Οτιδήποτε, οτιδήποτε παραβατικό τον ερεθίζει. Οτιδήποτε παραβατικό τον ερεθίζει. Εσένα δεν σε ερεθίζει, δεν είναι το παραβατικό? Όχι. Γιατί πήγε στο Άγιον Όρος τότε? Τι ήταν, νορμάλ ήταν εκείνο που έκανε δηλαδή? Φυσιολογικό ήτανε? Εγώ είμαι παραβατικό. Κώστα, δεν είμαι στα καλά μου. Κώστα, δεν είμαι στα καλά, θα λέμε κολλάθη. Κώστα, δεν είμαι στα καλά μου. Κόφτη βλακία με το όρο, εντάξει. Πες για μένα ό,τι θες. Ναι, μιλάς για μένα παραβατικό, βέβαια. Και εσύ πήγες δύο χρόνια εκεί μόνασες. Ένα. Ένα χρόνο. Δεν μόνασα. Δεν μόνιασες. Δεν μονιάζομαι τίποτα. Δεν μόνασα. Και τι έκανες ένα δεν χρόνο? Δεν έχω ούτε σχήμα φόρεσα, ούτε ράσο φόρεσα. Χωράει το ράσο απάνω σου να φορέσει το ράσο. Φυσικά. Το μου το κόκκινο. Φυσικά. Άσε με να σε φτιάξω λίγο που είσαι στεναχωρεμένος. Άσε με να σε κάνω λίγο παιχνίδι να πούμε. Όχι, να σου πω κάτι. Να με πεις ό,τι θες. Ό,τι θες ανοιχτό, τι. Λοιπόν,
Τι. Αυτό έχει να κάνει με όποιος το καταλαβαίνει, το πιάσε. Πες μου, τι. Ήταν κάποτε ένας καλόγερος ο οποίος πήγε στο παράδεισο. Ανέκδοτο είναι. Στον παράδεισο πήγε ο καλόγερος. Πήγε στο παράδεισο. Ναι. Λοιπόν, περνάνε 500 χρόνια. Μετά από 500 χρόνια. Ναι. Βλέπει κάποια στιγμή τα χερουβίμ και τα σεραφίμ να τρέχουν πανικόβλητα. Σεραφίμ, διάβαζε. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, σε παρακαλώ, στοιχειώδη σοβαρότητα. Τα βλέπει να τρέχουν πανικόβλητα και να ετοιμάζουν. Τι είναι παράδεισο. Αυτά τα χερουβίμ, δεν τα ξέρω, τι είναι αυτά. Άγγελοι. Δαιμόνια, τελώνια. Άλλα είναι τα τελώνια. Δεν άλλα ξέρω, ρε, πρέπει να μάθω. Άλλα είναι οι άγγελοι. Μάθε τα ονόματα. Εντάξει. Λοιπόν. Και εκεί που. Βλέπει τι γίνεται, να λέει προετοιμαζόμαστε για κάτι. Βλέπει την άλλη μέρα. Ναι. Ένα δεσπότη. Τροφαντό, τροφαντό. Έχεις δει κανένα δεσπότη αδύνατο? Κάτσε να σε πω. Εγώ δεσπότη αδύνατο έχω. Να προχωράει, ναι, και να τον υποδέχονται, ναι, με τα βαΐων και κλάδο. Στο παράδεισο. Ναι. Ο δεσπότης, ναι. Πάει στον Άγιο Πέτρο, λέει. Άρα, Άγιο Πέτρε. Εγώ νόμιζα ότι εδώ είναι ο παράδεισο και είναι τα πράγματα διαφορετικά και αποδίδεται δικαιοσύνη. Ναι. Τα ίδια στη γη, τα ίδια και εδώ. Ναι. Οπότε αν έρθει κανένα μεγαλόσχημο, έτσι, ναι, λέγονται οι. Καπιταλισμό και τον παράδεισο έχουν ήδη. Άκου λίγο να σου, ναι, πω. Για να ξέρω πού θα πάω δηλαδή. Το, ναι, νόημα, δε, θα πάω στην κόλαση για μένα. Θα χαλάσει το νόημα. Ναι, παίρνει που να μάθω. Θα σ' αρέσει κιόλα. Εντάξει, ναι, ναι. Και τώρα λέει τι να κάνουμε, τέκνο μου. Τέκνο μου. Κάθε 500 χρόνια λέει ένα δεσπότη περνάει την πόρτα του παραδείσου. Ναι. Να τον υποδεχούμε έτσι. Κατάλαβε. Λέει κοιπά λέγεται. Ποιο λέγεται κοιπά? Το κοιπά αυτό που φοράνε οι Εβραίοι. Ένα τόνο κοιπά, αν ήμουν Αριανός, θα στάθεραν στο κεφάλι για αυτό που είπε. Πολύ κακό που είναι Εβραίοι οι Αριανοί. Όχι, ρε φίλε, ο Εβραίος είναι Εβραίος. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Ο Χριστός ήταν Εβραίος, αυτοί που το φάγανε ήταν Εβραίοι. Παλαιστίνιος ήταν. Ο Σημίτης ήταν Εβραίος. Έφαγε τα λεφτά σουλάκια και στα σουκάκια. Με τον Παπαντονίου το κυνηγάει τώρα ο Μπολάκης. Έλα, λέγε, έλα, σε φτιάξω εγώ το κέφι να πούμε. Πάμε παρακάτω. Δεν μου χαλάει το κέφι κανείς, δεν μου το χαλάει. Σε βλέπω στην αγόρα με τα μούτρα κάτω. Δεν, τα μούτρα κάτω γιατί. Καμιά φορά. Βλέπεις εδώ να μιλάω, να μην χαμογελάω. Τα μάτια σου βλέπω κουρασμένα. Λοιπόν, ναι. Εγώ λέει είμαι Αριανός Μικρασιάτης, πρόσφυγας τρεις γενιάς από Σμύρνη. Άμα είσαι Αριανός και είσαι πρόσφυγας. Και το ξέρεις κιόλας. Και είσαι από Σμύρνη, είσαι λακαμάς κοινωνιολογικός. Στο πω εγώ. Θα είμαι εγώ από τη Σμύρνη, εκδιωγμένος. Θα έρθω εδώ πέρα και δεν θα γίνω παοξής, θα γίνω Αριανός. Εστρελό, ρε. Τι σαρίκι λέγεται, ρε. Είναι δυνατό, ρε. Σαρίκι. Άκουρε σαρίκι, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Σαρίκι. Αυτό που μας φόρεσε ο Σημίτης τι είναι? Μου είναι Εβραίος. Τι είναι? Σαρίκι λέγεται, πώς λέγεται? Τεφανίκι. Πώς λέγεται? Έδωσε άλλο τα λεφτά ο Παπαδρέου. Να προσέχεις τα λόγια σου, λέει, δεν είμαστε. Κιπά λέγεται τον Εβραίο. Το ποδάκις από την Καβάλα που είναι στο Χόλμη, να πούμε. Μπράβο, ποιος να προσέχει, τι είπε να προσέχω, ποιος είπε να προσέχω. Γρηγόρη, η ομάδα θέλει μεταγραφές. Ο Παπαφλωράτος. Ποιος Παπαφλωράτος? Ποιος Παπαφλωράτος? Από τον παλιό τον μεταφλέκα του Άρη. Τι είναι αυτός? Είπε ότι εμείς είμαστε Μικρασιάτες. Ο Παπαφλωράτος μας αποκαλεί Εβραίους. Ο Παπαφλωράτος είναι Μικρασιάτης. Αριανός, ναι. Ο Στέλιος ο Παπαφλωράτος. Ρε, ποιος τώρα δεν δε σε διαβάζει. Ποιος, με ενδιαφέρει. Όλο το σώμα είναι Μικρασιάτες. Μικρασιάτες ο Παπαφλωράτος. Και έγινε Αριανός. Το δικό μου το σώμα είναι Μικρασιάτες. Και είναι Αριανός. Εφελός είμαι. Εφελός είμαι. Τι είναι, Μικρασιάτες. Μικρασιάτες έγινε Αριανός, ρε. Άμα είναι Εβραίος, άμα είναι υπρούγοντας, άμα έχει επιδερμίδα λία, έχει κάνα φουκαρά να γινόταν Αριανός δεκαετία του 60 του 50. Δηλαδή για γιαγιάδες μας και παππούδες μας που ήρθαν από τη Μικρά Ασία Αριανοί γίνανε. Φίλε, γύφτους τους λέγανε, τους πετάγανε στις λάσπες. Στη Θεσσαλονίκη δεκαετία του 40, του 10 και του 20. Του 20, ναι. Ποια ήταν η κυρίαρχη, η πλειοψηφία του 22 ήρθανε, δεκαετία 30 πες. Όχι, δεκαετία, ναι, του 10 λέγε του 20. Ποια του ήταν 10 και του 20. Το 12 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι ήταν η πλειοψηφία, ποιοι ήταν. Του Καλάβες ήταν. Οι Εβραίοι ήταν. Ναι, και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Λοιπόν, μετά το 20 ήρθαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Φέραν το Ρουφιανιλίκη από εκεί, οι πρόσφυγες οι δικοί μας. Χαλάσαν την κοινωνία. Ναι, παρακαλώ, λέγε. Λοιπόν, το Ρουφέτη το φέραν από εκεί, τουρκικό είναι. 400 χρόνια σκλαβιάς. 400 σκλαβιάς, έχεις δει εσύ κανένα λαό 400 χρόνια σκλαβιάς. Μόνο εσύ και εγώ είμαστε 400 χρόνια σκλαβιάς. Για δες παγκόσμια ιστορία, υπάρχουν πολλοί. Πόσοι πολλοί υπάρχουν? Πάρα πολλοί. Πες μου έναν ακόμα που ήταν 400 χρόνια σκλαβιάς. Και το γούσταρε κιόλας. Το γούσταρε. Και το γούσταρε κιόλας. Εσύ έχεις συνομιλήσει δηλαδή με κάποιον. Και το γούσταρε κιόλας. Από τον Παπαδαριό, από τους εμπόρους όλους. Το γουστάρα. Το Παπαδαριό. Ναι. Πήγε ο άλλος να κάνει την επανάσταση, πήγε να οικονομήσει, πλακωθήκαν στους εμφυλίους μετά. Δεν τα λέτε όμως έτσι όπως είναι. Τους βάλατε φυλακή, πλακωθήκαν στα μπουνίδια. Θέλατε όθωνα για να στρώσετε. Έλα, πες τα κόκκινα. Θέλαμε, θέλανε. Ναι, θέλανε. Τα παγκόσμια συμφέροντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σου είναι. Έχω πει κάτι 100 φορές. Έλα, άπηκε τις Αμερικές. Δεν το καταλαβαίνεις. Άπηκε, άπηκε. Οι μεγάλες χώρες κάνουν, ναι, ό,τι γουστάρουν. Άπηκε τις Αμερικές. Οι μικρές χώρες, ναι, κάνουν ό,τι πρέπει. Ξέρεις τι διάβασα το πρωί. Ένα θεματάκι. Ξέρεις τι διάβασα το πρωί. Διαβάζεις κιόλας. Ξέρεις τι διάβασα το πρωί. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα
Ταρατουτά, ναι. Ταρατατά. Ξέρεις ότι στέλνουμε αεροπλάνο να φυλάνε την Αλβανία. Και. Και πήγε όρθιο και σκοτώθηκε με τη σημαία ωφελός. Γιατί μου το λες αυτό. Τι και ρε. Γιατί μου το λες. Στα λέω να τα μαθαίνεις ρε. Δεν υπάρχει αυτό που λέω. Δεν υπάρχει αυτό που λέω. Ψάξε να βρεις. Και βγήκε ο φίλος ο Καμένος που το ψήφισες. Ψηφίσεις Καμένο και δεν ξέρεις και δεν το διαβάζεις κιόλας. Τον έκοψε. Α, τον έκοψες. Τον έκοψε. Και τα δήλωσε λέει προηγούμενοι μας τα κάναν αυτά. Κόπηκε και τα ακολουθήσαμε νατοϊκά προγράμματα. Ο Καμένος κόπηκε. Πάτε μαλώντε με τους Αλβανούς και τρώγεστε. Ο Καμένος έκανε αυτά που έκανε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τήρησε το λόγο του. Ναι. Για μένα τέλος. Θα βγει ο Κραμένος. Κραμένος. Ο Καμένος και ο Τσίπρας θα βγει εδώ, κάναν το γήπεδο του Πάου. Αυτά τα είπαμε όλοι πριν από ένα χρόνο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Έλα, είσαι πιωμένος που τα έλεγες. Καθόλου πιωμένος. Τώρα είσαι εντάξει, πρόβλημα. Τα μάθαμε εντάξει, ναι. Για ένα λόγο υπάρχει φόβος ή θα βγουν, αν θέλει, όπως θέλεις, ερμηνεύσεις. Πες μας. Γιατί κάνουν τόσο καλά αυτά τα οποία τους λένε, που για ποιο λόγο να τους αλλάξουν. Τα έμαθες, ρε, ότι εμείς. Το καταλαβες. Ναι, τα έμαθες ότι. Τα κάνουν τόσο καλά. Μίλησε ο Καμένος και είπε, φυλάν τα αεροπλάνα μας τον εναέριο χώρο της Αλβανίας. Δεν και υπάρχει. Εσύ μαλώνεις τώρα με τον Αλβανό, θα σκοτωθώ με τη σημαία. Δεν υπάρχει αυτό και δεν μάλλον εγώ. Δεν υπάρχει ήταν αυτό. Ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είσαι αντικοινωνικός. Ήταν ένα μεμονωμένο. Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες Ελλήνων οι οποίοι γιορτάσανε την επέτειο και βρέθηκε ένας με όπλο. Το γιατί και πώς δεν το ξέρω. Γιατί δεν πειράξαν τους υπόλοιπους και πειράξαν αυτόν. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να μαυρώσω ούτε τη μνήμη του, αλλά επειδή δεν γνωρίζω, δεν θέλω αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε να το ξεδιαλύνουν. Ναι. Να μάθουμε τι έγινε. Ναι. Να σου πω τώρα την αλήθεια. Εσύ και η αλήθεια. Φυλάμε τα σύνορα, τον αέριο χώρο της Αλβανίας. Με νόμο του ΝΑΤΟ, νατοϊκό. Το ξέρεις αυτό που ψηφίζει το Γραμμένο. Πώς το λέει το Καμένο. Δεν ξέρω πες από πολιτικά, δεν διαβάζω. Δεν ξέρω Εντεκάδα Ηρακλή, δεν ξέρω Ελευθερόπουλο. Δεν ξέρω Αλφαθήρα 10, δεν ξέρω Αλβανιτίδη, πώς το λέει Μυροφορίδη. Δεν ξέρω! Πάνε καμιά βότα. Δεν ξέρω! Πάνε καμιά βότα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω για τους φίλους του ΠΑΟΚ. ΑΜΗ 2 και ΝΟ. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για δύο εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Σε λίγο και πάλι μαζί. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου στέλνει ένας φίλος, Ηλιάδης Βαγγέλης, ναι, από Έδεσα, μια φωτογραφία ενός κρεμασμένου σκυλιού σε γέφυρα στην Κρήτη. Και μου λέει από κάτω, μάλλον καλά τα λες για τους κριτικούς. Τι άλλο θα δούμε. Ρε φίλε, είναι παραβατικοί άνθρωποι. Έχουν ένστικτα ζώδη, κτηνώδη. Ένα κομμάτι τους, όχι όλοι. Είναι σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ας πούμε, οι τύποι. Δεν είναι πολύ νορμάλοι περισσότεροι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί. Αλλά παραβατικά συναντάς και εκεί. Πολλά πράγματα. Συνέχισε. Είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορία του αυτοκίνητου, η οριστική διαγραφή να γίνει σε ένα λεπτό και μαζί να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.partu.gr θα βρεις σίγουρα ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το αυτοκίνητο και τι άλλο. Μηχανή με 150 ευρώ. Την οποία μπορεί να τη βάλεις αλλά τόσο για να την κάνεις τη τζιρόνι και να έχεις 100.000 χιλιόμετρα μηχανή. Τώρα που τα πράγματα δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργια αυτοκίνητα. Παρέα με τα μπαμπάτσικα. Εκεί όπου πραγματικά όλα είναι μπαμπάτσικα γιατί το μέγεθος μετράει.
Ένα κλαπ σάντουιτς, μία λεμανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φράτα πιτάκια ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη, όλα αυτά για 4 άτομα με 12,99. Ασύλληπτα, δεν είναι μόνο πολλά, είναι και τεράστια, θα τα βρείτε στην Αγίων Πάντων 28. Τηλέφωνο για παραγγελίες στο 23 10 51 0045. Πες μου. Τι να πω άλλο, είπαμε τόσο πράγματα. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνείτε, ενώ μην ξεχνάτε για τον ΠΑΟΚ και τα εστήρα με την Ξάνθη, Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Παιδιά, αυτή την τρέλα με τη διαιτησία, θα σας πω μία φάση μόνο. Ποια διαιτησία? Για διαιτησία, ότι μας κυνηγάει η διαιτησία. Ποιος, και... ποιος. Εγώ λέω και τα καλά και τα άσχημα. Ποιον κυνηγάει? Για τον Ηρακλή. Πέναλτι δεν έδωσε χθες. Καλό. Θα σου πω το εξής, για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Καλά, εντάξει. Μπορεί καλά. Να είναι λάθος. Θα μπορούσα να το αλλά θα πω μία. Απλή φάση. Ναι. Δείχνει 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής δείχνει ότι έχει. Βρωμάει πτωματίλα, όπως λες. Ναι. Κερδίζει κόρνερ. Ναι. Δεν το αφήνει να εκτελεστεί. Και δεν αφήνει να εκτελεστεί. Ναι. Τώρα σε αντιμετωπίζει σαν μεγάλη ομάδα ή σε λέει. Όχι. Σφύγε. Είναι και αυτό ένα δείγμα. Μικρό, αλλά είναι. Είναι και αυτό ένα δείγμα. Είναι. Ευχαριστώ. Έτσι, για να καταλαβαίνετε κάποιοι και να βλέπετε. Έτσι. Εντάξει. Τα απλά πράγματα, από απλά πράγματα θα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάμε. Έλα. Καλησπέρα παλουκάρια. Οχ. Καλησπέρα. Ιορδάνης από την Ασπρόμαυρη Ξηροκλίνη. Οχοχοχο. Γεια σου Ιορδάνη. Θα ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη. Πες μου. Ο Άρης στα 5 επόμενα παιχνίδια μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος θα κάνει άλλες 4 ήττες και μια ισοπαλία. Μάλιστα. Θες να γίνει αυτό ή το βλέπεις. Αυτό το θέλεις, το πόνταρες ή το... Όχι, είχα προβλέψει ότι θα κάνει 4 ήττες και το πρόγραμμά του είναι και άλλες 4. Ναι, αλλά... Τώρα, όχι, ναι, αλλά ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνίσιμη. Δεν μπορεί να τα χάσει όλα τα μάτς. Κι όμως θα κάνει 4 ήττες και μια ισοπαλία. Έχω την υποψία ότι μάλλον λες τα θέλω σου. Και ο Πάρης θα κάνει 5 μπορεί, ήττες. Μπορεί και το άλλο όμως. Yeah. Το άλλο δεν το μέτρησες. Ναι. Δεν πήρες μια παράμετρο. Ποια? Να έχει την κολοφαρδία του ΠΑΟΚ και να τα πάρει τα μάτς. Εντάξει, τι να σου πω. Εντάξει αυτό, και άμα είναι τυχερός και πάει πάνω στα δοκάρια και στον τερματοφύλακα πάνω και βάλει ένα γκολ σε μια επίθεση όπως έκανε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, μπορεί και αυτό να συμβεί. Να τα ποντάρεις τότε φίλε, αν τα πιστεύεις να τα ποντάρεις και σε καλή μεριά να σου βγούνε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά παλικάρια. Πώς την ξηροκρίνη, τι να ποντάρει εκεί πέρα. Ό,τι θέλει. Θα τον πω εγώ να βάλει τα λεφτά του. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Ραπτόπουλο που αναφέρθηκε σχετικά με το ότι φυλάμε την Αλβανία. Ναι, τη φυλάμε. Ναι. Δεν τη φυλάμε. Υπάρχει, κύριε. Υπάρχει, τη φυλάμε, ακούστε, υπάρχει, πρέπει πάντα να έχουμε... Να το εκείσει αυτή η απέτηση. Ακούστε τι έγινε. Ναι. Η Αλβανία αιτήθηκε φύλαξη του εναέριου χώρου της από το ΝΑΤΟ. Έτσι. Γιατί ήξερε ότι η πρώτη που θα προσφερόταν ήταν η Τουρκία. Ναι. Για να μην πάει λοιπόν η Τουρκία να τους φυλάει τον εναέριο χώρο, ναι, προσεφέρθη σε συνεννόηση Ελλάδα με την Ιταλία, ναι, και ναι, με ένα κοστολόγιο, για πες το, το οποίο πιάνει 500.000 ευρώ το χρόνο, έτσι, στα καύσιμα των αεροπλάνων, φυλούν τον εναέριο χώρο της Αλβανίας, έτσι, για να μην πάνε οι Τούρκοι. Πες στον κύριο Κόκκινο που πήγε άλλος και σκοτώθηκε για τη σημαία. Ακούστε, εάν πήγαιναν οι Τούρκοι θα είχαν την δικαιολογία, όχι απλά να παραβιάζουν τον αέριο χώρο στη Μυτιλίνη, να περνούν και πάνω από τη Θεσσαλονίκη και πάνω από τα Γιάννενα. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Αν η Αίγυπτος για κάποιο λόγο θελήσει να κάνει επίθεση στην Τουρκία, ναι, ναι, η Ελλάδα σαν ανατολική χώρα θα πρέπει να είναι στο πλευρό της Τουρκίας. Θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας όσο η Τουρκία σαν ανατολική χώρα κατέλαβε σύνορα της Ευρώπης, κατέλαβε... Όχι, έκανα μια απλή ερώτηση, η οποία... Ναι. Ρε, η αλήθεια ποια είναι. Αυτό κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό είναι θέμα... Είναι συμφωνία του ΝΑΤΟ. Είναι ένα πράγμα. Είσαι τσιράκι του ΝΑΤΟ. Είναι θέμα στρατηγικής. Τελείως. Αν δεν πήγαιναν οι Έλληνες και οι Ιταλοί, θα πήγαιναν οι Τούρκοι. Αυτό. Όποια χώρα αιτηθεί προστασία, διότι δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω του ότι δεν έχει την υλικοτεχνική υποδομή, δεν έχει αεροδρόμια, δεν χιλιαριό, το ΝΑΤΟ, γιατί η Αλβανία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Ακούστε λίγο, οι αποστολές Air Policing αφορούν την προστασία συμμαχικών κρατών που δεν διαθέτουν πολεμικά αεροσκάφη. Είμαστε σύμμαχοι με τους Αλβανούς. Η Αλβανία. Είμαστε σύμμαχοι. Όχι, όχι. Ναι. Ενισχύω αυτό που λέτε, δεν το είπα για ναι. Η Αλβανία, η Εστονία, η Λετωνία, το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία. Ναι. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων και Αλβανία και Μαυροβούνιο.
Γίνεται ναι. από το ΣΑΟΚ, το τρόζυγον την Ισπανία. Δηλαδή δεν εμπλέκει προσωπικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στον τομέα συντονισμού. Τα ιταλικά, κυρίως τα ελληνικά αεροσκάφη, επιτελούν τα καθήκοντά τους από τις βάσεις τους και δεν μετασταθμεύουν στην Αλβανία, ούτε κάνουν υπερπτήσεις, παρά μόνο εάν παρουσιαστεί κάποια απειλή. Κανένα αεροσκάφος ελληνικής πολεμικής αεροπορίας δεν εκτελεί πτήση στην Αλβανία για λόγους περιπελίας, ούτε υπάρχει περιστατικό που απαιτήθηκε η συνδρομή ελληνικών μαχητικών. Απολύτως, απολύτως συμφωνούμε. Αυτό, όχι, αυτό λέει ο νόμος. Ναι, μα αυτό, αυτό λέει η συμφωνία. Κύριε μου, είμαστε σύμμαχοι με τους Αλβανούς. Το θέμα, ναι, βεβαίως. Γιατί ασκότωθω εγώ για τη σημαία και να μαλώσω με τον σύμμαχο. Αυτό είναι άλλο. Είναι άσχετο θέμα. Είναι άσχετο. Αλλού είναι. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι. Δεν πάμε να πιούμε κανένα τσίπουρο με τους Αλβανούς παρέα, λέω εγώ, που θα πάω μαλώσω. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Και μετά να έρθει ο Νατοϊκός και με δίρια με κάνει μαύρο στο ξύλο, ναι. επειδή τσακώθηκα εγώ. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, βαριά να σέρνεις, ακούω εγώ τώρα. Λοιπόν, ναι. αν δεν πλακούμε εμείς με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ, ποια θέση, με ποιον θα είναι. Αυτή τη στιγμή με εμάς. Α, με εμάς, ε. Ναι, γιατί πουλάνε μαγκιά αυτοί. Σε ένα πόλεμο δεν υπάρχει λογική. Ούτε συμφωνίες. Στρατηγική υπάρχει συμφέροντα, τελείωνε. Α, πάμε... μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, Γρηγόρη. Εδώ είναι, εδώ είναι. Έλα. Τι έγινε, καλά. Όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Ή κάποια κατάρα δέσνει, ή σταματήστε να πρέπει να σέβεστε τον Ηρακλή. Σε μένα αυτό το που λες. Βάζει τα λεφτά. Δεν μπορεί, μου θυμίζετε πάλι συνδικαλιστές. Θα αναλάβουμε εμείς το εργοστάσιο. Δεν ποιο εργοστάσιο. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Μας δεν έχετε σεβαστεί ποτέ τον Ηρακλή. Ποιο, δηλαδή τι κάναμε, για πες. Από τα κάγκελα μπαίνετε, εσείς θέλετε να κάνετε το κομμάτι, ναι. εσείς θα δίνετε τα εισιτήρια. Εγώ που πληρώνω εισιτήριο έχω το δικαίωμα να μιλάω. Κάτσε, προσωπικά μην το παίρνεις. Μα μόνο προσωπικά μιλάω. Δημήτρη. Κάνε την κριτική. Μιλάς για κάτι που δεν το ξέρεις, εγώ δεν είμαι Ηρακλάρχης, ούτε το έπαιξα ποτέ. Εγώ λέω απλά πώς ενοχλήθηκα από αυτό. Λέω δεν θέλω να δίνουν τα δικαιώματα να μιλάνε για μένα τον Κωστή και την ομάδα που αγαπάω τον Ηρακλή και λέω κατόπιν αυτού εγώ θα είχα φύγει. Αυτό προτείνω και σε εσάς κύριε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είχατε έναν Άγιο Πέτρο. Τον οποίο το στείλατε στον Άγιο λοιπόν, Πέτρο. Είχε τους καλύτερους τότε ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Πήρε κάτι. Δεν πούλησε κανέναν. Πήρε κάτι. Δεν πούλησε κανέναν, δεν καταχάστηκε ούτε μια δεκάρα. Τον Ανατολάκη. Τον φάγατε τον άνθρωπο κάθε μέρα. Τώρα να σου πω κάτι, επειδή έχει συγχωρεθεί, πούλησε τον Ανατολάκη, πούλησε τον Κωστή, πούλησε. Μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Γεια σου Δημήτρη. Παρακαλώ. Έλα πάω ξάκι μου. Έλα πάω ξάκι μου. Τι έγινε, παιχταρά μου. Καλά πάω ξάκι μου. Τι γίνεται με αυτή την ομάδα, ρε φίλε, να πούμε. Ναι. Ναι. Είναι, τη μια μπαίνει ένα μήκρονο Μπαρτσελώνα, ξέρω εγώ, για εποντίον, μετά Μπαρτσελώνα από τον Άρη σας. Τι γίνεται ρε φίλε να πούμε. Κακή φυσική. Γιατί είναι το Πόνταρες. Ρε φίλε μακάρι να... Ρε Γρηγόρη, δώσε μας κανένα πληροφορία, το πέπου να ξέρω. Λες να είμαι τόσο χαζός και να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Όχι φυσικά, εντάξει. Αλλά αν κάτι ρε παιδιά έτσι... Εκ των υστέρων, άκουμε λίγο σε παρακαλώ. Σέβομαι πάρα πολύ ό,τι και αν λες, παρότι... Είσαι φιδωλός και καμένος και τσαδημένος. Αλλά εκ των υστέρων να μιλάμε είναι πολύ εύκολο. Φίλε, εντάξει, είναι πολύ τραγικά αυτά που γίνονται τώρα. Να πούμε χρόνια. Εσύ διαφωνείς με αυτά που είπα. Όχι, δεν διαφωνώ. Πρέπει να φύγετε όλοι. Ρε Γρηγόρη, πολύ λαϊκίστικο είναι αυτό, ρε κόκκινε. Την γνώμη μου λέω. Την γνώμη σου, πρόταση. Δεν κάνω λαϊκισμό. Γνώμη μου λες. Δεν είναι γνώμη αυτή. Να φύγετε. Και δεν ξέρω ούτε τον μεγαλομέτωχο. Α, και τώρα που είσαι μεγαλομέτωχο. Φίλε, μισό λεπτό, το λένε Θανάση Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, Θανάση. Θανάση Παπαδόπουλο. Το τόμι ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι βγαίνει από το Θωμάς. Μήπως κάνετε κανένα λάθος. Τι να σου πω ρε φίλε, μπορεί να είναι nickname. Τόμι Παπαδόπουλος τώρα και Θανάση, πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να είναι nickname. Nickname. Μπορεί. Μάλιστα. Πάντως ρε φίλε, έχουν κολλήσει δέλες χρόνια, απλά εσύ Γρηγόρη καθυστερείς. Να πάρεις θέση. Κάνεις λάθος. Το μειονέκτημά σου. Κάνεις λάθος. Έχω πάρα πολλά ελαττώματα, αλλά δεν καθυστέρησα ποτέ ούτε με τον Καναδό, ούτε τώρα με τον Αμερικανό. Ρε φίλε, εδώ γίνονται όργια, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που δεν ξέρω αν γίνονται. Δεν ξέρω αν γίνονται όργια, αλλά επειδή δεν μπορώ να βλέπω να αιωρούνται πράγματα τα οποία σπηλώνουν την ιστορία της μεγαλύτερης ομάδας Ελλάδος,
Δεν το, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εδώ έχουν μαζευτεί βέλες χρόνια στον Ηράκλη, δεν κουνιούνται, έχουν αυτό το σύνδεσμο ο οποίος είχε ρημάξει να μου τα πάντα και κάθονται ακόμη εκεί πέρα, δηλαδή λίγο τσίπα δεν έχουν πάνω τους ρε φίλε. Οι οπαδοί τι να κάνουν τώρα για αυτό. Τι να κάνουν, τα παρατήσουν να πούνε κύριε αποτύχαμε. Κοίταξε, να χρεώσεις το σύνδεσμο ό,τι θέλεις. Εδώ, εδώ τι σχέση έχουν. Τι πράγμα. Εδώ τι σχέση μπορεί να έχουν. Καλά ρε φίλε τώρα, δεν μιλάμε για μια δεκαετία που έχουν... Άλλο σε ρωτάω, εδώ τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτά που συμβαίνουν. Από τσίπα έπρεπε να πάγουν παρετηθεί να το κλείσουνε. Okay, εδώ διαφωνούμε. Πάθει γύρισε ο κόσμος πίσω. Εδώ διαφωνούμε να τους χρεώσω ό,τι θέλει. Να πεις ότι είναι κακοί οπαδοί, ότι είναι στραβόξουλα, ότι είναι ξένοι. Τους χρεώνω. Ό,τι θέλει. Αλλά γι' αυτό που μιλάμε δεν έχει σχέση καμία. Εξέλιξη της υπόθεσης λέει είναι. Αυτό να είσαι καλά. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Yeah. Έλα φίλε. Ναι. Έλα ραπ. Μάλιστα. Έλα από Πτολεμαίδα Ολυμπιακός. Έλα καλώς το. Τι κάνεις. Καλά, τι να κάνω. Δεν μου λες. Τσαπωνέζεις φέτος. Δεν πειράζει. Δεν μου λες, ναι. Πώς γίνεται να κατέρευσε τόσο εύκολο ο Ηρακλής μόλις βγήκε ο Κλέιτον και ο Περόνε. Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν... Ποιος μπήκε μέσα. Με συγχώρεις, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν την ανάλογη ποιότητα. Ποιος μπήκε ο μέσα ρε φίλε. Ο Ρόβας και ο Πασάς. Ο Ρόβας έχει ένα θέμα στο τακτικό κομμάτι, αλλά και ταχύτητα έχει. Και τελειώματα έχει, και τρίπλα έχει. Και ένας μένας έχει και για μένα θα πρέπει να ξεκινάει. Γνώμη μου. Άρα βλέπεις, ναι. Βλέπεις όμως ότι στηρίζεται στον Κλέιτον και στον Περόνε. Όσο άντεχαν αυτοί ήταν μια χαρά. Έπρεπε να είναι 5-1 στο ημίχρονο. Κοίταξε. Ίσως θα πρέπει βέβαια για να σώσει την κατηγορία πλέον. Να μην τους βάζει και τους δυο μαζί ή να μην τους βάζει καθόλου και να τους βάζει μετά. Πάντως δεν μπορούν τα παιδιά πάνω από 1,5 ημίχρονο. Δεν μπορούν. Δεν βλέπεις δηλαδή να χτυπάει δεύτερη θέση. Όχι, εγώ φίλε φοβάμαι μην πέσει κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η δεύτερη θέση. Εγώ κοιτάω κάτω τώρα. Και κάτι ακόμα και ένα τελευταίο. Η συμπάθειά μας ο Άρης τι θα κάνει την Κυριακή. Χι θα φέρει. Δεν μπορεί να νικήσει. Δεν το βλέπω. Όταν το λέει ο Φαλακρός μπορεί να πάρει και διπλό. Άμα το δώσει και άσο. Αν με βάζεις ένα όπλο στο κεφάλι από όλα αυτά τα μάτς και Ελλάδα και Ευρώπη και μου λυγες παίξε ένα χι. Θα σου βάζα τον Όφη με τον Άρη. Μπορεί να βγει 3-0 ή 0-3. Εγώ θα έπαιζα. Εγώ χι το έδωσα. Ναι. Το κόκκινο την μπορεί να βγει 3-0, 0-3, δεν ξέρω. Εγώ όμως χι το δίνω. Χι το παίζω. Έγινε, θα σε πάρω τη Δευτέρα. Και δεν είναι εύκολο να πιάσει χι. Δεν είναι. Πολλοί επιμένουν σε πολλά χι για να βγάλουν αυτά. Εγώ επιμένω. Έχεις ένα χάρισμα. Ναι. Να δίνει σκορ. Τα σκορ, ναι. Γιατί κολλάς με τα σημεία. Μη δίνει σκόρερ και μη δίνει σημεία. Δίνει σκορ. Σκορ. Σκορ, πληρώνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, 1-0 να δώσει πληρώνει 6 φράγκα. Από τα 8 παιχνίδια, δηλαδή, αν βγάλει 2 σκοράκια, έχει δώσει μόνο κάμα του. Σε κάλυψα. Με κάλυψε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Κάνουμε. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις, το φάρμακο το πήρες. Το πήρα, ναι, λοιπόν. Ναι. Κύριε Κόκκινε, πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ στον Ηράκλη. Δεν πάει άλλο. Εσύ ξέρει από ηλεκτροσόκ. Έχει κάτι σε καρέκλα. Έχει κάτι, γι' αυτό σε κατευθείαν. Πώ είναι. Πώς είναι, εγκυμίζει μου, ήξερες πώς είναι, δεν χάνεσαι. Είναι, σ' αρέσει δηλαδή. Στολική νάρκωση και μετά ξυπνάς με μια ηρεμία. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ναι. Ο Ηρακλής θέλει ένα ηλεκτροσοκ, ο Άρης θέλει λίγο στη μάζεμα την ομάδα σαν σύνολο να δέσει. Ναι. Καλό. Και όσο για τον ΠΑΟΚ θα δείξει νεκροψία. Με γιατί... την κοπέλα τι κάναμε. Και στα 10 αγωνιστικές παίξαμε, πόσες που έχουμε παίξει, 10? Ναι, 10. Η διαιτησία είναι αντίθετη. Είναι αντίθετη. Είναι μασαδική, μας φυρίζει. Μασαδικών είναι. 30-70 μέσα στην Τούμπα. Ναι. Από ό,τι βλέπω. Και θα φτύσουμε άμα πάρουμε πρωτάθλημα, έτσι βλέπω εγώ. Θα το φτύσουμε το άμα μπορεί να το πάρουμε, μπορεί να το χάσουμε από άλλους παράγοντες εξωτερικούς. Να είσαι καλά. Δηλαδή, ναι. Πετάει ένας... Μη δίνεις ιδέες, μη δίνεις ιδέες. Ρε μη δίνεις ιδέες, καλά σου λέει τώρα. Άμα θέλει να αγαπάς την ομάδα σου, μη δίνεις. Τιμωρείται ο Πάδος, έχουμε μείον 3 βαθμούς. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Και εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. 1000 χρόνια Ηρακλής γήπεδος στον Ηρακλή. Μπράβο. Ναι. Κόκκινε. Έλα. Όταν είπες για τον καπέλο των Εβραίων, 4 τρακάνες στον περιφερειακό επάνω. Τι ήταν αυτό που πέταξες.
Πάλι με τους δεν μιλάς στο μυαλό δώρο, το βρήκες ή θα μαλώσετε τώρα. Θα μαλώσετε. Γιατί με μαλώνεις τώρα, γιατί καζούρα, δεν σηκώνεις δηλαδή όταν κάνεις λάθος. Ναι ρε φίλε, είπα δεν ξέρω πώς λέγεται. Άμα δεν ξέρεις τι θα λες τότε. Δες στο Google και δες. Εσύ φίλε, όταν ρωτάω κάτι, δηλαδή τι πιστεύει, δηλαδή. Εγώ λέω... άμα δεν ξέρει ένας άνθρωπος, δεν λέει ρε κόκκινο. Ρώτησα. Ραπ. Είπα, ρώτησα. Και λέω, πείτε μου πώς λέγεται. Ναι. Παραπτόπουλος. Αυτό ήταν. Εσύ το θεώρησες δηλαδή ότι. Όχι, απλά είδα 3-4 τα δακαρίσματα μπροστά μου γι' αυτό. Θα μου τα φέρει να τα πληρώσω. Όχι, ρε, εδώ σοβαρά, μιλάς, δεν έχω διαδικασία. Ακούς, ραπ. Μάλιστα. Δευτέρα, κόκκινος. Δεύτερη θα βγούμε. Τον έλεγες εσύ, θα πέσουμε. Δεύτερη! Τι δεύτερη ρε! Η ομάδα πάει για πάτο είστε! Τι να πεις, έξι πέφτουν εγώ! Εσύ Ηρακλής! Ναι! Έλα! Εσύ Ηρακλής! Όχι, καζούρα κάνω! Πολύ ωραίο χιούμορ φίλε! Γιατί ρε φίλε! Δεν σηκώνεται καζούρα τώρα που κάνω! Πολύ ωραίο το χιούμορ! Ναι, άκουγα και τον Ασλαμά το πρωί, δεν σηκώνει εκεί! Άμα δεν σηκώνεις, άντε καλά, χαιρετώ! Είναι πολύ ωραίο το χιούμορ σου και με έχει συγκλονίσει και με έχει αφήσει άφωνο! Αφιταρή θα πούμε! Μάλιστα! Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Από Βέρεια παίρνω, συγκεκριμένα από το Μίμη του Παπαϊωάννου του χωριού, από την Νικομίδια. Νικομίδια. Λοιπόν, ναι. Ως Στάσης Βοριατζής, λέγουμε, για μια ανακοίνωση. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, πούμε, είναι και για τον ΠΑΟ. Λοιπόν, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, ναι. Και ώρα 3 το μεσημέρι, ναι. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νικομίδια στη Βέρεια, ποδοσφαιρικός φιλικός αγώνας μεταξύ της ομάδος παλεμάχων του ΠΑΟΚ και της νέας γενιάς της Νέας Κομίδιας. Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 3 ευρώ. Για ποιο λόγο? Και τα έσοδα ναι. Θα διατεθούν για ιατρική αποκατάσταση ενός νεαρού, ο λεγόμενος Σταφυλίδης Αντώνης. Αυτό είναι προς αποκατάσταση. Είναι από το χωριό το παιδί αυτό. Είναι από το χωριό. Ναι, ναι, θα γίνει. Επίσης, μισόλετο, παιδιά, το αγαπώ πολύ. Να πω και κάτι άλλο. Πριν πείτε κάτι. Παρακαλώ. Θέλω μια χάρη. Παρακαλώ. Όταν κλείσετε, να επικοινωνήσετε και πάλι με το τηλεφωνικό κέντρο, να τη σημειώσει η κοπέλα στη γραμματεία, για να το περάσουμε και στην εφημερίδα, γιατί αυτό είναι κάτι για φιλανθρωπικό σκοπό, που πρέπει να υπάρχει για να πω. Ο Γρηγόρης είναι φιλάνθρωπος, είναι όχι, αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων που πρέπει να γίνει. Ναι. Να πω και ένα αθλητικό ποδοσφαιρικός αγώνας, γυναικεία ομάδα, που υπάρχει εδώ στην Βέρεια. Ποια είναι? Λοιπόν, βεβαίως, είναι κοντά στον Αλιάκμονα. Λοιπόν, Αγία Βαρβάρα λέγεται. Αγία Βαρβάρα, ναι. Βεβαίως. Από εκεί ξεκίνησε και ο γιος ο Τσαλουχίδης. Λοιπόν, την Κυριακή έχουν παίξει εδώ στο Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας με την ΑΟ Σιρήνα Γρεβενών, η οποία νίκησε η Αγία Βαρβάρα με 2-0. Επίσης την Κυριακή 2 ναι. Του μηνός θα αγωνιστεί στον Κυλκυσιακό. Εκεί είναι η τέταρτη αγωνιστική. Οι γυναίκες. Βεβαίως, β' εθνική. Να είστε καλά. Κάτσε, ναι. Βεβαίως. Πρέπει να προλάβουμε. Να προλάβουμε, ναι. Παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ φίλε. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, εγώ από Δευτέρα κλείνω το μαγαζί μου και ασχολούμαι με το στοίχημα. Τελείωσε. Ηρακλειδέας. Όχι, αεκδίσιμη. Γιατί? Αλλά αυτό που είδα στο Ηρακλή θα βγάλουν πολλά φράγκα. Τελείωσε. Πού θα τα παίξεις φίλε, για πες μου. Στο Ηρακλή, όπου παίζει ο Ηρακλής, θα δω εκεί ποιον έχει τα κονό ο Μυροφορίδης και τελείωσε. Πού ο Μυροφορίδης έφυγε. Πάει ο επόμενος. Δεν θέλει να βγάλει τα σπασμένα ο επόμενος. Ναι, σε ρωτάω κάτι. Πού θα ποντάρεις και τι θα ποντάρεις. Αναλόγως. Over, under. Ναι. Τι ποσά θα ποντάρεις, ρωτάω. Θα δω πως θα δίνει η Μαλαισία. Κλείσε! Κλείσε! Άμα είσαι τόσο δυνατός, μπράβο. Τελικά εγώ τώρα κατάλαβα γιατί ο Θεοδωρίδης με τον Μυροφορίδη τσακωθήκανε. Δεν μάλωσαν ποτέ. Εννοώ, δηλαδή δεν τα βρίσκουν. Κάποια πράγματα είναι για τα μάτια του κόσμου. Τα μάτια μας. Βγάλαμε τα μάτια μας. Ναι. Στην Εσκιάδη της Παλωδήμου, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, θα βρείτε την καλύτερη προσφορά από αυτή που σας έχουν δώσει λόγω Black Friday. Είτε για Skoda, είτε για Kia, είτε για Hyundai. Πάτε τώρα. Στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνήστε για να μάθετε περισσότερα στο 23 10 596 596. Όσο προλαβαίνετε, η καλύτερη τιμή από την καλύτερη που σας έχουν δώσει. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 23 10 και τα 3 90, είναι δικά σας, 9 55 κενό το μήνυμα στο 54 3 40.
Α02 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λίγες συμμετοχές βλέπω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, αλλά λίγες. Όπως μόνο μία γραμμή και βλέπω ότι ο εμπορικότατος κύριος Δραπτόπουλος είπε για τον Μπρέλεβιτς και όλοι τηλεφωνούν και τον πάνε. Πάμε στον ένα να μην το χάσουμε για αυτόν. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς το να. Ο Ρατόπουλος είναι εκεί που θα έρθω να κάνω μια σημαντική ερώτηση. Θα έρθει όπου να είναι, αφού το ξέρεις τώρα. Έχεις, στην ηλικία του συχνοουρία, τι να το κάνω τώρα. Είναι και προσάτης, ναι. Τι να είναι η ηλικία ζωή. Δύσκολη. Τώρα εντάξει. Μάλλον το ζορίζει και σκιά λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις μετά. Επιδεινώνει την κατάσταση. Ψάχνει να το βρει κιόλα, δεν το βρίσκει, δεν βλέπει κιόλα. Με καθρέφτη το βλέπει. Άσο, πίκρα κατάσταση, πίκρα. Λοιπόν, εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή, ρε παιδί μου, μαθήματα, marketing και διαχείριση ομάδα. Ούτως ή άλλως αυτό σπουδάζει και το ξέρω. Ναι, ναι. Συγγνώμη που σε έδωσα, Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, συγχωρημένος. Κοιτάξτε το δικό μας, για τον Ηρακλή, παραδειγματιστείτε το δικό μας. Τρία χρόνια έχει προσφέρει άρκο και θέαμα, έχει κοντράρει όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Τέσσερα χρόνια, όχι τρία, τέσσερα, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και όλοι καλοταϊσμένοι, όλοι χορτασμένοι. Τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω, όλοι βοδισάτιδες, όπως λέει και ο Κωστής. Ο χαρακτηρισμός είναι δικός σου, δεν είναι δικός μου. Θα ήθελα από τον Παύλο, τον Κοζανίτη, ότι μήπως το χειριζόταν αλλιώς έργο. Να ήταν όλοι ευχαριστημένοι και ο κύριος Τόμ, ο αξιοσέβασος, να το χειριζόταν αλλιώς το έργο και να ήταν όλοι χορτασμένοι, ρε παιδί μου, να μην υπήρχε, πώς να το πω, αυτή η γκρίνια και ο παροξισμός και για το τι γίνεται. Σε πιάνω αδιάβαστο. Κάτσε, δεν είναι όλοι χορτασμένοι. Σε πιάνω αδιάβαστο. Μερικοί είναι χορτασμένοι, δεν είναι όλοι. Σε πιάνω αδιάβαστο. Για το δικό μας ή για το δικό σας. Γι' αυτό που ανέφερες ειδικά. Ναι, για το δικό μας ή για το δικό σας. Για το δικό μας. Ναι, τι, δεν τους έχει όλους χορτασμένους. Βρε, άκου τους λέω τώρα. Μερικοί είναι, δεν είναι όλοι όμως. Ήρθε η φίλη σου. Α, Ραντόπουλα, σε ρωτήσω, η Μαύρη Παρασκευή σ' αρέσει. Ποια είναι? Ό,τι μαύρο του αρέσει. Η Black Friday σ' αρέσει. Κοίταξε. Εγώ ούτως ή άλλως τα ρούχα μου είναι σαβούρες. Οπότε η Black Friday με βολεύει. Γιατί ό,τι σαβούρα θα υπάρξει στην αγορά θα πάνε την αγοράζουν. Α, ωραία. Η Μαύρη Παρασκευή σ' αρέσει. Η Μαύρη γενικότερα. Μαύρες δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες. Α, ωραία. Δύο ερωτησούλες για να κλείσω και να πάει ο επόμενος ακροατής. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρατόπουλο και τον κύριο Χολίτη πώς κάνει ο Γρηγόρης όταν συνευρίσκεται. Σου έχω καλύτερη απάντηση. Ναι. Μπορεί να ρωτήσει τη Βούλα. Να ρωτήσει και τον Γρηγόρη κάτι. Να ρωτήσει τη Βούλα, μα θέλει, θα σου πει σίγουρα. Η ατάκα ποια είναι. Ποια είναι. Θα σταματήσουμε 10 λεπτά γιατί κουράστηκα. Να ρωτήσω και τον Γρηγόρη πώς κάνει ο Κώστας όταν συνευρίσκεται. Ο Κώστας. Να το πάρει δεν έχει. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να ακούσω. Να το πάρει αυτό. Αυτό έχει στήσει. Άκου τώρα. Αυτό δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό. Αυτό έχει στήσει μάτι και αυτή πάνω από 100 φορές. Πάνω από 100 φορές. Δηλαδή, αν θέλει, ας μην διαψεύσει. Έχω στήσει μάτι και αυτή, όντως, η αλήθεια. Σε μένα πάνω από 100 φορές. Ναι. Εγώ σε αυτόν δεν μπορούσα να στήσω. Αλλά... Αφού για να καταλάβει, είναι τόσο ματάκιας ναι. Που μια φορά. Ανέβηκε σε ένα φορτηγό yeah. Στην καρότητα του να πάρει μάτι και ξεχάστηκε και το κατέβασε στη Λάρισα. Να το πάρει το ποτάμι πως κάνει ο Κώστας όταν συνευρίσκεται. Για πες. Μη. Oh, ναι παλικάρι μου. Ναι παλικάρι μου. Κρύε. Γεια. Επόμενος. Κρύε. Έχω στήσει μάτι Έχεις πάρει μάτι. Πολλά. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Αυτό το απαγορεύει η θρησκεία. Θα σε πάω, εγώ θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ου πάρεις μάτι. Ου πάρεις μάτι, υπάρχει. Όχι, αυτό δεν είναι αμαρτία. Είσαι ηλίθιος. Σωστό. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα μου. Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ναι. Στο φίλο μου τον κόκκινο. Έτσι. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον άλλη μου, από το περίπτερο. Γιατί φωνήσουν έτσι σήμερα? Είναι μεταλλική. Γιατί μόλις μου ήρθε ένας πελάτης τώρα και πρέπει να του δώσω τα 4 πακέτα τσίγαρα. Για να φωνάξω. Ναι. Α, γι' αυτό μιλάς διαφορετικά. Ναι. Οκ. Λοιπόν, φιλαράκι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι καθόλου. Κόκκινε. Και ο εθνικός τα ίδια πέρασε εκεί κάτω.
Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και χειρότερα. Φαντάσου να είσαι Ολυμπιακός, να έχεις τη δύναμη του Ολυμπιακού, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και να μην τερματίζεις ούτε δεύτερος. Ναι. Άρα λοιπόν, φιλαράκι, υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, κάτι άλλο ακόμα όσον αφορά για την ημέρα που είχα τη θεματολογία με το πόσοι, τι θα ψηφίσουν και πώς, θυμάστε ότι πότε ήταν, θυμάμαι. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οριακά θα βγει η Νέα Δημοκρατία και ο λόγος είναι γιατί κάτω εδώ στο Λεκανοπέδιο ναι, ναι. ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Ναι. Ξεχνάμε και κάτι άλλο. Εδώ είναι, περνάνε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ η δική μας. Ναι, δεν ξέρω, προφανώς. Σίγουρα ο Μετρόπολης περνάει καλύτερα με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, πάει καλά ο Σαββίτης, πάει καλά ο ΠΑΟΚ, πάει καλά η πόλη. Σίγουρα εκεί. Λοιπόν, τώρα από εδώ το μόνο που θα πω είναι ότι οι Ολυμπιακοί, οι λογικοί, οι Ολυμπιακοί τι θα ψηφίσουν, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και άκρα δεξιά. Μπράβο, τα λες καλά. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω και πολλοί Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν γιατί ο Μαρινάκης είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα υπολογίσετε τη δύναμη κάτω του Ολυμπιακού που πιστεύω ότι είναι αρκετός κόσμος για να ανατρέψει ένα αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι η διαφορά πάντα του πρώτου με το δεύτερο είναι περίπου 500.000 ψήφου. Δεν είναι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι υπάρχουν και Μακεδόνες επάνω που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε πιστεύω ότι και η Μακεδονία μια ζωή γαλάζια ήταν. Δεν θα υπάρξουν και κάποιοι άνθρωποι που... Φίλε, οι μετανάστες, τι θα ψηφίσουν. Οι μετανάστες, εδώ που είναι δίπλα μου το immigration, πιο πολύ η ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν. Το 99% μην πω, όλοι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι λέει η κυρία Κιθέλη. Λοιπόν, και τα άδωσα εγώ αυτόματα. Λοιπόν, δεν θέλω να καταλάβω γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Θα ήθελα όμως να ξανακάνετε πάντα μια θεματολογία τέτοια όσον αφορά το τι θα ψηφίσει, γιατί να πω την αλήθεια, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα με το κόσμο θα που... Θα ξανασοκαριστεί, γιατί μέχρι να την ξανακάνουμε θα δώσει και άλλες παροχές. Γιάννη. Ναι, θα δώσει κι άλλες παροχές. Γιάννη. Καταρχήν δεν λέγομαι Γιάννης, γιατί και τελευταία φορά με είχες πει Γιάννης. Σε την έγινα, Νεκτάριος λέγομαι. Νεκτάριε. Το αστείο είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι επιλέγουμε ποιος θα βγάλουμε, όπως βγάλαμε σένα. Όχι, καμία, ποτέ, που ίσα ίσα. Άσε να λένε. Θα εκπλαγείς Νεκτάριε σε κάνα μήνα, ενάμιση, όταν θα αρχίσουν και πέφτουν κι άλλες παροχές από τον ΝΑΤΟ και το Συνδικάτο. Ναι. Εγώ σου λέω, εγώ ευελπιστώ σε αυτό το πράγμα, το ότι πιστεύω ότι είναι πολλοί κόσμος οι Ολυμπιακοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι μικρός ο αριθμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Και πιστεύω ότι εκεί θα γίνει η κόντρα η μεγάλη. Και οι Έλληνες ραδιοραστέχνες. Να με συγχωρείς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κόσμος ψηφίζει με οπαδικά κριτήρια. Δηλαδή, αν συμβαίνει και αυτό... Εγώ, να ξέρεις ένα πράγμα, ένα από τα καλύτερα στατιστικά είναι το περίπτερο, έτσι. Εγώ βλέπω τους Ολυμπιακούς εδώ μαύρο, τέτοιο, ξεφωνάζουν, έχουν χάσει τη δύναμη, δεν υπάρχει αυτό τα φτερά που είχαν. Το τι συμβαίνει δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω και κάτι ακόμα για τον... Και ένα ακόμα κάτι θα σου πω. Εγώ ξέρω ότι προχθές κάθισα και είδα λίγο στο YouTube την γηπεδάρα που κάνει ο Μελισανίδης. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Θοδωρίδη. Ο Ολυμπιακός από εδώ έχει το γήπεδό του. Λοιπόν, υπάρχει δύναμη από αυτές τις τρεις πλευρές. Τώρα, μην ξεχνάς πέρα, πάντως, Νεκτάριε, ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μαζί σου. Λογικό είναι, ρε φίλε. Όπως και η Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ. Είναι άλλη η Παναθηναϊκή, όσο επιτοπλίσουν το κέντρο Αθηνές, είναι κέντρο Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η Γαλάζη. Μετά από εκεί πέρα φεύγουμε, πάμε προς το Πασόκ. Άμα δεις τους Πακιστανούς στην πλατεία Αριστοτέλους, θα σου πω εγώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης πόσο γαλάζι είναι. Όπως η Ομόνια. Για πάει η Ομόνια να μην μου στεναχωρείτε τον κόκκινο. Ο κόκκινος είναι μεγάλη μετοχή στην εκπομπή μας. Γεια σας. Έτσι. Να σε καλά, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το γνώρι. Έλα. Έλα, εγώ είμαι. Ο Γιαμπάνης, δεν κατάλαβα. Τι βλέπεις το μεθύσι. Τι κάνεις το θέλει. Το γνώρι να λέει αφού σάρακα. Ας το και φταίνα λέει ότι θέλει. Πίνεσαι ρε. Αφού από εδώ ρε αλκοόλα. Όχι, μίλα ρε, μίλα.
Ε, αλκοόλα. Τι να μιλήσει με αυτόν, ρε. Αυτός αν μυρίσει ουίσκι θα πεθάνει. Που, ρε, άμα. Αναρωτιέσαι να κάνει. Έπρεπε να έχεις μπει στο δικό μου τα μάξι μέσα. Κώστα, τι κάνει, για πες. Ε, δεν θα βρεθείς, τι μας μυρίζεις. Δουλεύω στη Βόλη, τώρα, οχτάμου. Τι δουλεύει? Οχτάμου, σήμερα. Σε βάλαν στο δημόσιο. Όλοι ζαβοί στο δημόσιο μπήκανε. Τι λες ρε βλάκα, παραπάνω ξανά έχω ένσημα. Παίρνω και τη γυνά. Σε βάλω στο δημόσιο ρε. Πού να τολμήσα τα βάλει μαζί σου ρε η φώτα. Σε βάλω στο δημόσιο. 7 χρόνια έχω κάνει ρε. Όλοι ζαβοί στο δημόσιο και οι προβληματικοί στο δημόσιο είστε ρε. Βρε κανονικά πρέπει να είμαι μόνος εγώ. Βρε κανονικά. Χαμένος έπρεπε να είσαι με τόσο που πίνεις. Ρε το βλάκα. Ρε. Ε Κώστα. Ναι. Ας συνομίσεις σου λίγο. Και δεν μου λες με τόση σούρα τι δουλειά μπορεί να κάνεις, τι να παράξεις. Ποια σούρα ρε βλάκα. Ουίσκι. Ποια σούρα. Τι ποια σούρα. Αυτό το φυσιολογικό σου. Ε. Τώρα δηλαδή είσαι νορμάλ, άπιωτος είσαι. Ο. Α. Ο. Φύγε επόμενος. Άντε να χαθείς από την πέρα. Έτσι κάνεις το σεξ. Ε. Τι άο να κάνω ρε κόκκινε. Ναι. Τι άο να κάνω. Ας άμα τραβάς το μούσι του καλόχερο τι κάνει. Α, ή κάνει ο. Όταν ψέλνεται μαζί εκεί των υπερμάχων στρατηγών τα διοικητήρια. Τα δηληστήρια είναι. Τα δηληστήρια, πώς το λένε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Κορόλο! Να σου δώσω και μια φωτογραφία μου. Εμπονή που να ικανοποιείσαι. Ενίτα. Ναι. Λέγε. Έλα, φίλε. Ρε. Ναι. Από κι άλλο λευκά για τέλε τηλεφωνώ, ρε. Έλα. Λοιπόν, ο Σαββίδης λέει τα πιάτα. Το τρώει κανονικά το πιάτο, το φαγητό του και ο άλλος δίπλα σου πάει και τα γλύφει γιατί είναι πιατογλύφτης. Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Αντώνη. Ποιος είναι αυτός που τα γλύφει, πες. Ο Φαλάκρας δίπλα σου. Εκεί στον Άγιο Αντώνη. Λοιπόν, ο Άγιο Αντώνης είναι ο προστάτης των τρελών, ξέρεις. Ρε, ρε, και εγώ είμαι ο πρώτος του, δεν φτάνει τίποτα εμένα, ρε. Εσένα. Με τρελό μην τα βάζεις. Εσένα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ναι. Ότι και να πεις εσύ για τον Ηρακλή να ξέρεις ότι δεν πτώμαστε. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου, να πω ότι καταρχάς... Περαστικά σου, περαστικά σου, ναι. Μυροφορίδης, Μυροφορίδης δεν έπρεπε να φύγει. Αν έπεφτε ο Ηρακλής και έπεφτε δηλαδή γενικά, έπρεπε να ήταν μαζί μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Είμαι κατά στο να φύγει ο Μυροφορίδης. Δεν έπρεπε να φύγει. Να φύγουν όλοι. Όχι, όχι κόκκινε. Δεν μου λες ρε Χουβαρντά, διαρκείας πήρες. Γιατί να μην πάρω ρε παλιό αυγουλωμάτι. Γιατί να μην πάρω ρε που έχεις κάτι μπάτια σαν τις μπάλες από τα μπιλιάρδα που είναι. Λοιπόν, γιατί να μην πάρω τι είπες και εσένα, σφιχτήρας είπε. Σου γραφίζει. Άκου να σου πω. Καταρχάς, ο Μυροφορίδης έπρεπε να μείνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι να πέσει ο Ηρακλής έπρεπε να ήταν εκεί. Το 2-3 να γίνεται 5-4, ναι. Είναι ο άνθρωπος κλειδί για να ανεβάσει μια ομάδα από τη Β' στην Α. Δεν έπρεπε να φύγει. Σωστός. Άσχετα από αυτό τώρα προχωράμε. Καταρχάς εσύ κόκκινε, είσαι δικός μας. Ναι. Αλλά είσαι λάθος σε κάτι. Σε πολλά είμαι λάθος. Είσαι λάθος. Ο Βοσνιάδης έπρεπε να φύγει φιλαράκι. Γιατί ο Βοσνιάδης δεν γίνεται να κάνεις μια νίκη στην αρχή και μετά να έχεις όλο σε ρίτες. Εγώ φίλε δεν λέω και ούτε θα αποφασίσω ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Όχι σου λέω αυτό. Καλά, που εντάξει, τώρα να πούμε. Εγώ λέω ότι καλό είναι να μην είμαστε εν θερμό γενικότερα. Τελείως, τελείως. Δεν μου λες φίλε. Αυτό. Καλά. Ο Βοσνιάδης έπρεπε να φύγει. Τέλος, ό,τι τέλος. Δεν μου λες μια ερώτηση. Πες μου. Η ομάδα του χωριού Ατρόμητος που τον έριξε ο Μύρτσος κατηγορία ανεβήκατε μετά. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Άντε καλά, φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν τρέπεσε λίγο. Ιερό και όσοι. Ιερό και όσοι. Φτούσου, ρε. Του έριξε κατηγορία ο άλλο. Ναι, φίλε. Φτούσου. Δύο ομάδε ένα χρόνο έριξε. Φτούσου. Πάμε, ρε. Ναι. Ναι. Γαλοπούλα ήτανε. Ναι. Ναι, φίλε. Ακούτε. Μάλιστα, ναι. Πήρα λίγο να μιλήσω περί επαγγέλματα. Περί επαγγέλματα. Ναι, αυτό που, επειδή λέτε για επαγγέλματα, πήρα και εγώ να μιλήσω για επαγγέλματα. Είσαι στο θέμα της εκπομπής, μ' αρέσει. Για πες μας, ναι. Λοιπόν, τι είναι επάγγελμα. Επάγγελμα είναι όλη η γενιά άνω των 50, η δικιά σας, η οποία ψήφιζε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία 80% για προσωπικό συμφέρον. Εσείς ένα επάγγελμα είναι αυτό. Ένα λεπτό. Εσείς πώς ετονίστε. Εγώ είμαι 30. Εντάξει, ναι. Οι οποίοι μας φτάσαν σε θέση να μην έχουμε εμείς δουλειά. Άρα ο μπαμπάς, ο μπαμπάς, ναι. Η γενιά και του μπαμπάς. Μαθαίνουν, και μας μαθαίνουν τι είναι επάγγελμα. Ένα ναι. Επάγγελμα είναι αυτό. Ναι. Άλλο επάγγελμα είναι οι απόφοιτοι δημοτικού που πέραν 3 χιλιάρικα
επειδή σε δημόσιες θέσεις είμαι μπλεγμένοι με αυτά. Ναι. Τρίτο επάγγελμα είναι οι αγρότες που πέραν επιδόματα χωρίς να έχουν χωράφια. Ρίχτα. Επάγγελμα. Ναι, ωραίο. Τέταρτο επάγγελμα είναι που όταν εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο, ερχόντουσαν τα τσιράκια της ΠΑΣ και της ΔΑΠ, ναι, για να μπω μέσα. Ναι. Και όσοι μπήκαν μετά από 12 χρόνια, ναι, παρατήρησα ότι είτε έχουν δουλειά, είτε είναι τσιράκι κάποιου βουλευτή. Παρακάτω, ρίχτα. Αυτό που λες δεν γίνεται. Έχει φόρμα μεγάλη, άστον. Ναι, ναι, παρακάτω. Δεν γίνεται, εγώ το έχω δει να γίνεται. Αυτό είναι μεμονωμένα περιστατικά. Μην βάζεις το φρένο, λέγε φίλε, παρακάτω. Λοιπόν, άλλο επάγγελμα είναι ότι ο επιχειρηματίας, αφού φουσκώσει πολύ και από τα πολλά τα χρήματα κτλ., αγοράζει κανάλια και αρχίζει και επηρεάζει τον κόσμο με απόψεις που θέλει αυτός και ο κόσμος λέει, α, δες, το λέει τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ναι. Αυτά είναι τα κύρια επαγγέλματα, κύριε Ραπτόπουλε, που πρέπει να αναφέρεστε. Έτσι, και όχι να λέτε ότι ο κομμουνισμός είναι επάγγελμα. Οι κομμουνιστές δεν πήραξαν ποτέ αυτόν τον τόπο. Άρα είσαι κομμουνιστής. Καλά κάνεις. Ωραία. Εντάξει, εμείς κατεβαίνουμε στους δρόμους, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ιδεολογία. Εντάξει, και αυτό όλο που κάνουν είστε όλοι είναι επάγγελμα. Και ο Τσίπρας. Ιδεολογία δεν σου δώσει να φτάσει. Και ο Τσίπρας ιδεολόγος είναι, φίλε. Αλλά τα βρήκε με τον Αμερικάνο. Τι ιδεολογία είναι. Με προβληματίζει που δεν λέγονται αυτά τα επαγγέλματα. Ρε φίλε, ο Τσίπρας έβριζε τη Μέρκελ, τον Τραμπ και τους υπόλοιπους και τώρα είναι καλύτερος φίλος τους. Ιδεολόγος ήτανε. Εσείς έχετε, εντάξει, δεν έχουμε κάνει τη συζήτηση. Είπαμε ότι ο Τσίπρας είναι παιδί... Ο Τσίπρας είναι γάτα με λουστούς. Ο Τσίπρας κατέβαινε σε διαδηλώσεις, σε πορείες. Δεν έχει καμιά σχέση με τον κομμουνισμό και ο... Γι' αυτό είναι επαγγελματίας κομμουνιστής ο Τσίπρας. Καμία σχέση. Πανέξυπνος είναι, φύγε. Να σε καλά. Ο κομμουνιστής είναι επάγγελμα. Και αν δεν το κάνει είναι βλάξη. Πάμε. Ναι. Τα επαγγέλματα. Ναι. Έλα, Γιώργη. Έλα, ρε Κώστα. Τι έγινε. Έλα, ρε. Ας να φωνούμε. Άλλος είναι αυτός. Ο ίδιος. Λοιπόν, πολύ δουλεύεις εκεί στην Ελλάδα. Μπορώ να πω. Στη Βόλβη πολύ δουλεύεις. Μίλα, ρε, ναι. Κώστα. Μίλα, μίλα. Μπορώ να μιλά. Ας, ναι, ρε. Αυτός είναι αντιαριανός γεννημένος τώρα. Αντιρακλειδέας και γλύφει τον πάω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, ναι. Αριανός φόλα είναι και λέει άλλα... Αυτός ήταν αριανός που έφαγε τη φόλα. Ναι, συγκομνών στα γραφεία. Ναι. Που τον είδα εγώ. Ναι. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα στο γραφείο του, ξέρω εγώ. Ποιος είναι συγκομνών. Συγκομνών είναι γεμάτο δικηγορικά γραφεία. Για να μας πει. Ποια γραφεία είναι, ποιανού κομμάτου είναι συγκομνών. Πες εσύ. Για πες. Του λαός. Του λαός. Ναι. Αφού είναι φίλοι με τον Καρατζαφέρη. Που έπρεπε στους πούς με το... Όχι, εδώ έχεις άδικο. Έχει επαγγελματική σχέση με τον Καρατζαφέρη, κάτσε. Ναι. Έχει, το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω. Κι εγώ ήμουν εκλογός αντιπρόσωπος. Και εσύ ήσουν χέρι με χέρι. Με τον Καρατζαφέρη, ναι. Πού να πεις τον Καρατζαφέρη. Και τώρα τι έγινε. Γιατί να το κρύβουν. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα είσαι και άπιοντο. Δηλαδή, άμα πιεις μιλάς καλύτερα. Δεν πεις κάτι δυο ποτά να τα λες ροδάνι. Κώστα, εγώ θα ερχόμουν από εδώ να τον φέρω μία με το ουίσκι στο κεφάλι. Στο σφάκ, ακούς, Γρηγόρη. Έλα. Στο σφάκ, αυτός ο Κουνουμάλης κάποτε, όταν είχε εγώ τα εισιτήρια, ναι. Ερχόταν πέρσι και... Κουτραντάν. Σε παρακαλούσε να πάρει φοράκι, ε. Ναι, το άδερτο. Πέστα. Ερχόταν η φαλακή κάποια. Ναι. Εντάξει. Ήταν Κώστα. Έλεγε το λαμπατέρ, δώσε μου κανένα φοράκι και εμένα. Ναι. Βάλε τον Πασχάλη του φιλαράκι μου μαζί με αυτόν. Ποιος είναι. Το δικό σα το καφετικό, πώς το λένε, το... Τον κύριο Ανδρώνη. Τον Ανδρώνη, ναι. Ναι. Να τους βάλει πάνω στην κεραία. Ναι. Να παίρνουν... Για να δίνουν καλύτερο σήμα. Ναι, να φωτίζουν, να παίρνουν λίγο. Να αποταγωγηθεί που ναι, να παίρνουν λίγο. Τζάπα ρεύμα θα έχει ένα χρόνο. Με τις παράκλησεις. Ναι. Να τους. Έτσι, τελείως. Άντε, καλό μου σημαίνει. Είσαι καλός. Ένα λεπτό έχεις, φίλε, ναι. Ναι, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Είδες τι ωραία που τα λες γεμάτος. Έτσι. Έλα, φίλε. Κουμαρτζής εδώ, θέλω ένα-δυο μάτς να μου σχολιάσετε τώρα από την τρέχουσα αγωνιστική ναι. Που έχω βγάλει. Λέγε. Μ' αρέσει το 7.5 της Λάρισας μέσα στην Τρίπολη και μ' αρέσει και το 8 του Απόλλωνα μέσα στο Παναθηναϊκό. Ένα από τα δυο, Άστα, φίλε. Άστα, Άστα.
Γιατί ρε φίλε, Λάρισα τώρα 7,5 μέσα στην Τρίπολη. Ποια Τρίπολη, τι έχει κάνει Τρίπολη μέχρι τώρα να πούμε. Είναι... Όμως η Λάρισα τι έχει κάνει. Μισό λεπτό. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Αλλά παίζουν μια ομάδα τόσο καλογυμνασμένη όπως ο Παναθηναϊκός. Πώς θα χάσει από τον Απόλλωνος Μύμνης. Θα το στήσει λέει. Του πω κάτι, τον Απόλλωνα εγώ τον είδα με τον Άρη, μου άρεσε. Και φάσεις έκανε και καλώς ήταν. Μαντζουράκης δεν ξέρω κάτι έχει κάνει. Ο Μαντζουράκης έκανε πολύ καλή δουλειά. Απλά να σου πω κάτι. Ο Μαντζουράκης κατάφερε. Και εκεί που ο Απόλλωνας θα έπεφτε χωρίς βαθμούς, θα πέσει και με 10 βαθμούς. Κάτσε, έχει δρόμο ακόμα φίλε. Επίσης θέλω να μου πείτε για το 2-40 το Ολυμπιακό μας στο Περιστέρι. Θα είναι έκπληξη άμα έρθει. Φύγε με αυτό. Καραβίδας Νικόλα. Περήφανος Γιώργος. Ναι. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι οι οποίοι θα πάνε να δουν ΠΑΟΚ Ξάνθη. Πετάς έτσι αμέσως και μας τρομάζει με τη φωνή του. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη και εμείς αμέσως μετά Κανελάκης Γιαλαμάς και Δήμου. Ναι. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Πρώτα ο Θεός. Πόρτα ο Θεός. Πρώτα, πόρτα μη φάμε. Τα λέμε από Δευτέρα.